Φίλες και φίλοι της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, και πάλι μαζί από την Σπόντε Καρένα. Ας σηκωθούμε όμως πρώτα για τους εθνικούς ύμνους των δύο ομάδων, της Ισπανίας και της Σερβίας. Ακούσαμε τον εθνικό ύμνο της Σερβίας και τώρα εθνικός ύμνος της Ισπανίας. Ελλάδα τρίτη στην Ευρώπη λίγο νωρίτερα με νίκη επί Σλοβενίας με 57-56 και τώρα έτοιμη για το μεγάλο τελικό. Ισπανία-Σερβία ή αν προτιμάτε Σερβία-Ισπανία, δύο χώρες που έχουν στην κατοχή τους μαζί 25 ευρωπαϊκά μετάλλια. Εδώ Μπραζάουσκας και Βορεάδης, δύο από τους τρεις διαιτές. Ο Σμουέλ Μπαχάρο, ο Ισραηλινός, είναι ο τρίτος. Λάζαρος Βορεάδης, στο 33ο τελικό της καριέρας του. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή σφυρίχτρα, όπως και ο Μπραζάουσκας, Λιθουανός. Ισπανία λοιπόν απέναντι στην Σερβία. Η Σερβία, είτε ως Γιουγκοσλαβία, είτε ως Σερβία Μαυροβούνιο, είτε ως Σερβία, έχει 17 μετάλλια σε αντίστοιχες οργανώσεις. 8 η Ισπανία, ποτέ όμως χρυσό. 6 Αργυρά, 2 Χάλκινα, και θέλει αυτή την φορά η Ισπανία να σπάσει το ρόδι, να καταφέρει να πάρει το μοναδικό χρυσό που της λείπει. Άλλωστε γι' αυτό είναι εδώ ο Γκασόλ, γι' αυτό είναι εδώ ο Ναβάρο. Φίλες και φίλοι, μαζί σας αυτή η μετάδοση ο Βαγγέλης Ιωάννου, ο Γιώργος Δημιάτης και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου για το μεγάλο τελικό μιας διοργάνωσης που μας άφησε τις καλύτερες να εντυπώσουν για την ελληνική ομάδα. Βαγγέλη, και πάλι γεια. Καλησπέρα λοιπόν. Ξορκίσαμε την κατάρα, έσπασε η κατάρα των 6 χαμένων μικρών τελικών. Είπα στη μετάδοση το κρίσιμο ήταν το 5ο μετάλλιο. Είχα ξεχάσει το χάλκινο της Αιγύπτου. Το 47. Του Καΐρου το 49. 49. Με Μαθαίου μεγάλο και πρώτο σκόρερ. Άρα 6ο μετάλλιο, 2ο χάλκινο. Και να πούμε πριν μιλήσουμε για τον τελικό, το μεγάλο τελικό που θα δείξει το νέο πρωταθλητή Ευρώπης, ότι όλο το ρεπορτάζ και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών θα προβληθούν μετά το φινάλε του τελικού στην Αθλητική Κυριακή που θα ξεκινήσει σήμερα εκτάκτως λόγω των τελικών του Ευρωμπάσκετ μετά τις 12.30 και υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις και από την ζώνη αλλά και θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση και από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η εθνική ομάδα. Θεόντοσιτς, Τρίπκοβιτς, Στέπιτς, Κρίστιτς και Βελίτσκοβιτς είναι η πεντάδα για την Σερβία που είναι εδώ μια πολύ νεανική ομάδα, την πιο νεανική του Ευρωμπάσκετ. 22,3 είναι τα χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών της Σερβίας. Με τον μεγάλο δάσκαλο όμως, Ντούντα Ιβκοβιτς, Ρίκαρντ Ρούμπιο, Ρίκι Ρούμπιο δηλαδή, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Ρούντι Φερνάντεθ, Χόρχε Γκαρμπαχώσα και Πάου Γκασόλ, είναι η πεντάδα για την Ισπανία.
που νομίζω ότι μετά, αν και είναι πρώιμο να μιλάμε ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει ο τελικός, αλλά νομίζω ότι μετά το σπάσιμο της αρνητικής παράδοσης για την Ελλάδα σε μικρούς τελικούς, ίσως είναι η ώρα για την μεγάλη Ισπανία να πάρει επιτέλους ένα χρυσό που νομίζω ότι της αξίζει. Βέβαια της αξίζει. Απλώς να προσθέσουμε κάτι για το δικό μας μεγάλο μάτς που τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Ένα μάτς το οποίο έσπασαν στην κυριολεξία καρδιές. Το χάλκινο μετάλλιο φέτος για την εθνική ομάδα, για αυτή την ανανεωμένη εθνική μας ομάδα, μοιάζει σαν χρυσό. Και κάτι παραπάνω θα έλεγα. Λοιπόν, Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στην αρμάδα του ΠΑΟ Γκασόλ, χρυσή πριν από 3 χρόνια στο Παγκόσμιο, Αργυρί ένα χρόνο μετά στο Ευρωμπάσκετ, Αργυρί πέρσι στους Ολυμπιακούς. Είναι η ομάδα που είναι συνεχώς μέσα πάνω στο βάθρο. Απέναντι στη Σερβία, τι περιμένουμε? Είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε μια ομάδα που έχει προσωπικότητες όπως είναι η Ισπανία, εμπειρία, μεγάλους παίκτες, μεγάλους stars, και σε μια ομάδα που είναι νεανική, με ένα πολύ σπουδαίο προπονητή, μια κολεγιακή ομάδα, αυτό μου θυμίζει εμένα, που έχει παίκτες που έχουν προοπτική, που παίζει σαν ομάδα, πραγματική ομάδα, και θα έχει ενδιαφέρον πώς οι Σέρβοι, με αυτόν τον ενθουσιασμό που τους διακατέχει και με τη μεγάλη επιτυχία φτάνοντας εδώ στο τελικό, θα μπορέσουν να αντισταθούν στους Ισπανούς. Νομίζω ότι η Ισπανία είναι το φαβορί, όπως όλοι πιστεύουμε, και θα έχει ενδιαφέρον αυτό πόσο θα μπορέσουν οι Σέρβοι να είναι ανταγωνιστικοί. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι στη δεύτερη φάση οι Σέρβοι κέρδισαν τους Ισπανούς. Στην πρώτη φάση, το πρώτο μέρος της διοργάνωσης. Από τότε όμως μέχρι τώρα κύλησε πολύ νερό στα βλάκια και η Ισπανία έγινε ξανά η πραγματική Ισπανία. Ενώ για τη Σερβία, που έχει καταναλώσει πολλή ενέργεια για να φτάσει μέχρι εδώ, εύκολα μας νίκησαν χθες οι Ισπανοί. Μετράει και ο παράγοντας κούρασης, είναι ο παράγοντας απειρία. Μην ξεχνάμε ότι χθες από λάθη των Σλοβαίνων βρέθηκαν στο τελικό και εξαιτίας ενός πολύ μεγάλου Μίλος Θεόντοσης που έκανε το παιχνίδι της ζωής του. Να πούμε ότι είναι ο δεύτερος τελικός φέτος σε μεγάλη διοργάνωση σε όλα τα σπορ για Σερβία-Ισπανία. Παίξαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο στη Ρώμη. Εκεί η Σερβία-Ισπανία ήταν 6-6 στον κανονικό αγώνα, 7-7 στην παράταση. Και η Σερβία νίκησε με 7-6 απέναντι, δηλαδή 14-13 στο σύνολο. Για να δούμε τι θα γίνει στο Πόλο, κέρδισαν οι Σέρβοι, να δούμε τι θα γίνει στο μπάσκετ. Ρίκι Ρούμπιο, Ρούντι Φερνάντεθ είναι εξαιρετικό στο ανοιχτό γήπεδο. Σουτάρει και. ΠΑΟ Γκασόλ από κοντά, ο πρωταθλητής του NBA με τους Lakers. Τέπιτς, θα τον βλέπουμε φέτος στον Παναθηναϊκό, στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγα. Στα 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης για τη Σερβία. Από τον Τέπιτς στο τρίο πόντο, προσπαθεί ο Κρίστιτς, προσπαθεί και ο Τρίπκοβιτς, ο Ροστρίπκοβιτς. Μια τριπλέτα που έπαιξαν φέτος στην Παρτίζαν, μεγάλοι παίκτες, θα τους δούμε αυτούς συνέχεια. Τρίπκοβιτς και Τέπιτς είναι δύο από αυτούς. Ρούντι Φερνάντεθ, στο πρώτο λεπτό του αγώνα, του μεγάλου τελικού, Ισπανία-Σερβία, 0-0 για το χρυσό μετάλλιο. Είδαμε για λίγο τον Τέπιτς και ο Μπραζάουσκας από τις μεγάλες φυρίχτρες της τελευταίας 15ετίας. Εδώ βλέπουμε τον Μιλένκο Τέπιτς, πρώην πια της Παρτίζαν και νυν του Παναθηναϊκού. Ναβάρο, Γκαρμπαχώσα, Ρούντι. Πολύ ωραία, γεμίζει στον Γκασόλ από κοντά. Ενδεχομένως χρειάστηκε και η δεύτερη προσπάθεια για να ευστοχίσει ο ΠΑΟ Γκασόλ. Ο άνθρωπος ο οποίος καθορίζει την πορεία και τη μοίρα αυτής της ομάδας. Έχει πάρει 5 μετάλλια με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, ποτέ όμως χρυσός Ευρωμπάσκετ. Η συνεργασία και εξεπαφή στο στοχείο Κρίστιτς, ο μοναδικός παίκτης του NBA από αυτήν την ομάδα, στο Οκλαχώμα Thunder. Γκασόλ χάνει την μπάλα στην τρίπλα. Η κατοχή στους Σέρβους με τον Θεόντοσιτς που ήταν συγκλονιστικός χθες, είχε 6 στα 10 τρίποτα, αλλά κυρίως ήταν η ηγετική ψυχογνωμία που πρόβαλε μέσα από το παιχνίδι σε δύσκολες στιγμές, όπως την ισοφάρισε στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Ένα παιδί που δεν είναι μεγάλο σε ηλικία, 22 χρονών είναι, μην ξεχνάμε παίκτη του Ολυμπιακού. Επαναφορά από τον Τρίπκοβιτς. Θεόντοσιτς. Προσποίηση νωρίτερα τον Βελίτσκοβιτς. Κρίστιτς, ο ηγέτης μέσα στο παρκέ για αυτήν την ομάδα. Το μακρινό σου τρίο πόντων είναι εύστοχο από τον Ούρος Τρίπκοβιτς, τον παίκτη από το Τσάτσακ, από εκεί που καταγωγή έχουν στο Γιάκοβιτς, Γκούροβιτς, Μπέριτς.
από γνωστούς Σέρβους παίκτες. 2-3 η Σερβία μπροστά με το τρίποντο. Ναβάρο προσπαθεί να απαντήσει και το κάνει. 5-3 για την Ισπανία. Ο Ναβάρο που είχε κάποια προβλήματα τραυματισμού στο πόδι, αλλά αποφάσισε μαζί με τον αδερφικό του φίλο και κουμπάρο Παο Γκασόλ να είναι εδώ για να διεκδικήσουν το μοναδικό χρυσό πολύδιο από τη συλλογή του. Θεόντοσιτς εξαιρετικά στον Κρίστιτς αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 5 όλα στο τρίλεπτο του αγώνα. Κρίστιτς, ο άνθρωπος ο οποίος καλείται να μετουσιώσει με την εμπειρία του και την ηγετική ψυχονομία τα όσα λέει ο Ντούντα Ιβκοβιτς απέναντι σε μια ομάδα πιτσιρικάδων. Ρούντι Φερνάντεθ, η reverse κίνηση έξω για τον Καρμπαχώσα. Στη γωνία ο Ρίκι Ρούμπιο. Ευστοχή, δεν το κάνει πολύ συχνά από εκεί. Είναι ίσως το πιο αδύνατο σημείο του, το μακρινό σουτ, το περιφερειακό σουτ, γιατί κατά τα άλλα μπορεί να εξελιχθεί ως ο επόμενος μεγάλος του ισπανικού μπάσκετ, αν και εδώ που τα λέμε, οι Ήβυρες βγάζουν κάθε χρόνο σοριδών πάρα πολλά μεγάλα ταλέντα. Έχουν τον Τσούλ, έχουν τον Κλαβέρ εδώ, έχουν και άλλα νέα παιδιά. Γκασόλ μαζεύει ψηλά το rebound. Ο Γκασόλ έτσι κι αλλιώς ένας εξαιρετικός rebounder. Στο NBA φέτος με τους Lakers είχε σχεδόν 10 rebounds στο παιχνίδι, παίζοντας κοντά στο καλάθι. Ρίκι Ρούμπιο έξω. Ναβάρο. Ο Τρίβκοβιτς πάνω του. Καρμπαχώσα γυρίζει, σουτάρει ένα δύσκολο σουτ ψηλά. Μαζεύει ο Βελίτσκοβιτς. Κρίστιτς. Βελίτσκοβιτς. Βελίτσκοβιτς που θα συνεχίσει στην Real Madrid που έτωρε Μεσίνα. Στα 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Τρίπκοβιτς, δύσκολο σουτ. Θα αστοχίσει. Κοιτάξτε που σηκώθηκε ο Φερνάντεθ. Έχει το αλματάκι του Γιώργο μου. Ρούμπιο βγαίνει από τα σκρίνη ο Φερνάντεθ. Προσπαθεί να για τον baseline drive του. Κλείνει το δρόμο ο Μιλένκο. Τέπιτς. Πάω Γκασόλ. Πρώτου Κρίστιτς. Δεν έχει πρόβλημα να ευστοχίσει. Ο Γκασόλ ξεκινάει καλά το παιχνίδι με 4 πόντους και 2 στα 3 τίποτα. Απέναντι στον μεγαλύτερο πλευράς ονόματος παίκτη της Σερβίας. Ο Κρίστιτς. Δεν βγαίνει συνεργασία του Τεόντοσης με τον ψηλό. Φερνάντε 15 Ισπανία στο 5 λεπτό. Ναβάρο. Η λόμπα στον Γκασόλ. Ψηλότερο του Μελίσκοβιτς, εκεί το double team. Φερνάντες με τη μία. Στημένος και θα ευστοχίσει ο Καρμπαχώσα. Κοίτα πόσο μεγάλος παίκτης είναι ο Γκασόλ. Γίνεται παγίδα και σωστή αντίδραση. Τρίπλα προς τα έξω για να ανοίξει τη γωνία. Να απελευθερωθεί. Και τη γωνία πάσας. Βλέπει καλύτερα το γήπεδο. Εντάξει, είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι τυχαία πρώτα της NBA. Τρίπκοβιτς σαν σε προπόνηση. Παίρνει το δεξιό διάδρομο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 13-7 ο Πάο Γκασόλ, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι στο NBA έχει εξελιχθεί και σε καλό αμυντικό παίκτη. Μάρκαρε τον Dwight Howard στο τελικό. Εδώ βλέπουμε, περνάει στο παιχνίδι ένας παίκτης ο οποίος χθες δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε δευτερόλεπτο. Δευτερόλεπτο. Ραούλ Λόπεθ, ένα παιδί τότε, πριν από 9 χρόνια, που θεωρήθηκε το μεγαλύτερο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ στην περιφέρεια. Είχε δύο πολύ μεγάλους τραυματισμούς, έσπασε ο αστράγαλός του. Έμεινε στους Utah Jazz για 2 χρόνια. Δεν κατάφερε να, ενώ να πάρω εκτοχή για 3, δεν κατάφερε να γίνει αυτό που περίμεναν όλοι ότι θα γίνει. Γιατί ήταν άτυχος. Και ο Καρμπαχώσα έπαθε την ίδια περίπου ζημιά, αλλά σε μεγαλύτερη ηλικία. Και αυτό στο NBA την έπαθε με τους Raptors. Βελίτσκοβιτς, σουτάρει και αστοχή, το 15-7 παραμένει για τους Ισπανούς. Ψηλά μαζεύει ο Γκασόλ και τροφοδοτεί τον Ρούντι Φερνάντεθ. Φερνάντεθ με καλό πρωτάθλημα NBA φέτος. Αστοχή ο Φερνάντεθ. Ο Φερνάντεθ που εκτέλεσε και ευστόχησε στα περισσότερα τρίποντα που έχει εκτελέσει και ευστοχήσει ρούκι στην ιστορία του NBA. Είχε 159 στα 398. Κρίστιτς. Τέπιτς. Για 3, χαμηλό στο 3 Στεφάνη. Γκασόλ μαζεύει ένα ακόμη rebound για την ισπανική ομάδα. Ραούλ Λόπεθ. Πέραντί του, ο Τόντοσιτς. Ρούντι Φερνάντεθ, παρακινδυνευμένες τρίπλες. Ναβάρο, η συνεργασία με τον Γκασόλ.
Στα τρία δευτερόλεπτα. Καρμπαχώσα στην εκπνοή, σουτάρει. Θα στοχίσει ψηλά. Αυτό δεν το περίμενα να πάρει εκεί μέσα. Ο Ραούλ Λόπεθ το rebound είναι 82. Είναι κοντύτερος παίκτης της ισπανικής ομάδας. Κοντύτερος και από τον Καμπέθας. Ρούντι για τρεις. Είπαμε. Είναι καλός. 3 στα 5 τρίποντα Ισπανοί. 4 στα 6. 4 στα 6. Ακόμη καλύτερα δηλαδή. Βρίσκουν ρυθμό μέσα από τα τρίποντα. Και πάνε πολύ ψηλά τη διαφορά από νωρίς. Και γενικά βρίσκουν ρυθμό μέσα από τους αγώνες, θα έλεγα. Αφού έμειναν ζωντανοί. Κλέβει ο Λόπεθ. Θα προστατεύσει την μπάλα με το σώμα. Και κάνει το 27. Σε ένα εκρηκτικό, πιο εκρηκτικό δεν γινόταν ξεκίνημα για την Ισπανία. 2 και 27 για το δεκάλεπτο. Η Ισπανία μοιάζει έτοιμη από το ξεκίνημα για το χρυσό. Διαφημίζει σε λίγο μαζί. 2 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα για το τελείωμα του πρώτου δεκαλέπτου. Η Ισπανία σε showtime διάθεση. 27 τη Σερβία, Βαγγέλη. Δείχνει ποιος είναι το αφεντικό του τελικού. Δείχνει ποιος είναι το αφεντικό της διοργάνωσης. Δείχνει ποιος είναι το αφεντικό της Ευρώπης. Ήταν το μεγάλο και αδιαφιλονίκητο το φαβορί πριν από το τουρνουά. Το κακό, απογοητευτικό σε ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό ξεκίνημά της δημιούργησε προσδοκίες στους υπόλοιπους, αλλά από τη στιγμή που ό,τι δεν την σκότωσε την έκανε ακόμη πιο δυνατή μέσα στο τουρνουά, αφού δεν έχασε τη Μεγάλη Βρετανία για να πάει νωρίς στο σπίτι, ήταν βέβαιο ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω τι λες και εσύ Γιώργο, ότι θα έπαιζε σε πολύ υψηλό επίπεδο με πολύ καλή ποιότητα όπως κάνει τώρα στα τελευταία μας τα κρίσιμα, τα νοκάουτ. Νομίζω ήταν δεδομένο ότι θα αντιδράσει η Ισπανία γιατί έχει παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα και είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες ομάδες όταν λειτουργεί το ένστικτο αυτών των παιχτών, βρίσκουν τον τρόμο να συσπηρωθούν, να σκεφτούν το καλό της ομάδας και γι' αυτό οι Ισπανοί αντιδράσαν έτσι όπως αντιδράσαν. Απλώς, από νωρίς δείχνει ποιος είναι το αφεντικό. Να πω κάτι. Νομίζω ότι η Σερβία θα βρει τρόπο να γυρίσει στο μάτς. Όχι να το κερδίσει, αλλά να παλέψει μέχρι το τέλος. Δεν θα το παρατήσει. Σφυρή ομάδα. Ναι. Και κάτι άλλο. Η Ισπανία έχει και το παράδειγμα της πατρίδας στη Μαδρίτη πριν από 2 χρόνια. Που σημαίνει ότι εκείνο το χτύπημα που ήταν βαρύ μες στην πατρίδα της, εκείνη η σφαλιάρα 2,8 από τον Τζέι Αρχόλτε πριν από τη λήξη, ήταν ένα καλό μάθημα να μην ξαναπάθουν τα ίδια. Γιατί και τότε ήταν το μεγάλο φαβορί. Και μάλιστα τότε ενώ το καλάθι μετράει. Και μάλιστα τότε υπήρχε και ο Καλτερόν που σήμερα δεν υπάρχει. Πορεάδη σε πρώτο πλάνο εκ των κορυφαίων. Διαιτητής σε ένα ακόμα τελικό στην καριέρα του. Ελληνική συμμετοχή και στο μεγάλο τελικό. Ίσως ο τελευταίος τελικός της καριέρας του, εάν δεν αλλάξει κάτι με το όριο ηλικίας των διαιτητών. Γιατί το 2011 μπορεί να μην σφυρίζει. Πάντως εκτός από καλούς παίκτες βγάζουμε και καλούς διαιτητές. Αν δούμε και τι έχουν σφυρίξει οι υπόλοιποι από τις άλλες χώρες αυτό το ευρωμπάσκετ, θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Και δεν είναι ο πρώτος, έχουν περάσει και άλλοι με τελικούς. Ο Κώστας Δήμου, ο Κώστας Ρήγας και πολλοί άλλοι. Ο Πιτσίλκας, ο Πιτσίλκας, έτσι. Πολύ μεγάλοι διαιτητές. Έχουμε μεγάλους διαιτητές. Η παράδοση είναι τεράστια. 29, 1-43. Μπραζάουσκας εδώ. Καλή σφυρίχτρα. Ναβάρο. Η προηγούμενη φάση και το φάουλ πάνω στο Μαρκ Γκασόλ, ο οποίος έχει εκπλήξει τα τελευταία 2 χρόνια τους πάντες και στην Ευρώπη με την Girona, αλλά κυρίως στο NBA τελευταία χρονιά με 10,9 πόντους, 7,4 rebound και 1,7 assist. Εδώ ο Μαρκ Γκασόλ, ο μικρός αδελφός, μικρότερος κατά 5 χρόνια του μεγάλου Πάου. Λέγαμε πριν από 2 χρόνια στην Ισπανία, χαριτολογώντας ότι παίζει με μέσα τον αδελφό του, αλλά σε αυτά τα 2 χρόνια βελτιώθηκε πάρα πολύ και έτσι διαδέχτηκε τον αδελφό του στη θέση του center forward στους Memphis Grizzlies. Ο αδελφός του πήγε πριν από 1,5 χρόνο στους Lakers και πάντως τον αναπληρώνει όχι ακριβώς επάξια, αλλά αρκετά καλά στη θέση του center forward όταν ο Πάο κάθεται στον πάγκο. Πάντως οι Ισπανοί έχουν ο Σκαριόλο συγκεκριμένα σήμερα στο τελικό. Έχει ξεκινήσει αλλαγές από πολύ νωρίς, δηλαδή ήδη λίγο πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, τα 4-5 της Ισπανικής πεντάδας. Εχθές στη συνέντευξη τύπου είπε ότι έχω 12 έτοιμους παίκτες. Βέβαια, ναι. Και λέει αλήθεια. Έχει την πολυτέλεια να κοιτάζει στον πάγκο και να επιλέγει, όχι να ψάχνει. Πάντως με εμάς ο Γκασόλ στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε πάρα πολύ ώρα τώρα και δεν αποσύρθηκε τόσο γρήγορα. Στο 50 έχει περάσει ο Μάρκοβιτς που κατεβάζει την μπάλα για τη Σερβία. Μάρκοβιτς, Βελίτσκοβιτς, Μάρκοβιτς για να απελευθερώσει τον Ντεόντοσιτς και στη θέση 2 για να είναι πιο εύκολα τα σουτ για αυτόν. Προλαβαίνει ο Ναβάρο, 1 και 25 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ραούλ Λόπεθ για την Ισπανία έχει περάσει και ο Σέρχιο Τζούλ. Ένα νέο παιδί, draft στο NBA αλλά με μεγάλη αθλητική ικανότητα. Αθλητικός πολύ, χθες μας έκανε ζημιά. Ναβάρο με αυτό το βηματάκι προς τα πίσω, αυτό το δικό του στυλ στο fade away shoot.
Και ο Ναβάρο που τα κατάφερε και στο NBA, είχε διψήφιο αριθμό πόντων τη χρονιά που έπαιξε μαζί με τον Γκασόλ στους Memphis Grizzlies. Είναι σπουδαίο σκορ. Λέγανε πολλοί, θυμάσαι Ευαγγέλη, ότι όταν πάει στο NBA θα το καταπιούν οι Αμερικάνοι, αλλά δεν τα καταφέρανε. Είναι και ένας παμπώνυρος παίκτης, Μάρκοβιτς, Ούρος Τρίπκοβιτς, Πέροβιτς, Κώστα Πέροβιτς, δοκίμασε για λίγο στο NBA, δεν τα κατάφερε. Νάτος ο τριών πόντων από τον Τρίπκοβιτς, είναι το δεύτερο στο παιχνίδι. Και οι Ισπανοί μετά από καλάθι πήγαν να βγάλουν εφηδιασμό, αλλά ο Μαρκ Γκάζολ έκανε λάθος πάσα, όπως ο Ναβάρο, όχι ακριβώς όμως σαν κι αυτόν, και ο Τρίπκοβιτς έχει απίστευτη επαφή με το καλάθι. Ναι. Αυτός και ο Τεόντοσιτς είναι η καλύτερη σουτέρ της Νέας Σερβίας. Ο Τρίπκοβιτς στα 23 του πια. Ο Τεόντοσιτς παίρνει και απρόβλεπτα σουτ, δηλαδή δεν τα περιμένει σε καμία περίπτωση. Φοβάται. Σε καμία περίπτωση δεν τα περιμένει η άμυνα. Ενώ ο Τρίπκοβιτς είναι καλύτερο σποτ σουτέρ, βγαίνει και από το screen και σουτάρει μέσα από το σύστημα. Τεόντοσιτς, Βελίτσκοβιτς, προσπίσει στο Φέλιπε Ρέγιες. Ωραία κίνηση από τον μικρό. Γενικά αυτή η Σερβία έχει πάρα πολύ ταλέντο. Σερβία, Ισπανία και Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια κέρδισαν τα 8 από τα 9 χρυσά μετάλλια σε μικρές κατηγορίες της Ευρώπης και του κόσμου. Είναι οι χώρες που αναδεικνύουν όπως δείχνουν τα αποτελέσματα τις νέες γενιές. Επαναλαμβάνω, Σερβία, Ελλάδα και Ισπανία. Εδώ είναι ο Τεόντοσης. Και μάλιστα κατέκτησαν τα 14 από τα 27 μετάλλια που δόθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια στις μικρές κατηγορίες. Είναι τεράστιο το νούμερο για αυτές τις δύο χώρες, τις τρεις χώρες. Οι δύο από αυτές παίζουν εδώ και μία στο μικρό τελικό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τρεις από τις τέσσερις αυτές φτάσαν στα τελικά, στο βάθρο. Ρούντι Φερνάντεθ και ο Τζουλ γρήγορα θα ξανακάτσει στον πάγκο. Ο Τζουλ δεν πρόλαβε να παίξει πάρα πολύ ώρα, μόλις 2 λεπτά, με 0 σε όλα. Και επαναφορά από τον Ραούλ Λόπεθ. Μόνο 4 δευτερόλεπτα έμεναν. Ρούντι Φερνάντεθ. Το ημίχρονο έχει, το πρώτο δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο έχει τελειώσει. 24-14 έχει μείνει πολύ χαμηλά στο σκορ η Σερβία. Πάμε διαφημίσει λίγο μαζί. Ισπανία 24, Σερβία 14 στο πρώτο δεκάλεπτο. Βαγγέλη. Νομίζω ότι η Σερβία θα προσπαθήσει μέσα από την άμυνά της, κυρίως μέσα από την άμυνά της πλέον, να καλύψει την διαφορά και να φανεί ανταγωνιστική σε έναν τελικό που ήρθε πριν την ώρα του για την ομάδα του Ιβκόβιτς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν σκεφτούμε και τι έγινε χθες με την Σλοβενία. Δεν ξέρω τι λες και εσύ, Γιώργο. Συμφωνώ ότι μπορεί η Σερβία να μην προσδοκούν, μάλλον να μην περιμέναμε ούτε οι ίδιοι ούτε και εμείς ότι μπορεί να φτάσουν τόσο ψηλά. Αλλά την αρχή του τουρνουά έδειξε την ικανότητά τους. Σήμερα προσπαθεί να είναι ανταγωνιστική απέναντι στους Ισπανούς. Σωστά, Βαγγέλη, πρέπει να έρθει από την άμυνά της, γιατί 24 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο είναι μεγάλο νούμερο. Πρέπει να βρει ρυθμό η Σερβία μέσα από την άμυνα. Ο Βελίτσκοβιτς πέτυχε ένα ακόμη καλάθι. Φέλιπε Ρέγιες κοντά σε αυτό, κοντά στο καλάθι δηλαδή. Εκεί κόβεται προς στιγμήν. Επιμένει και έρχεται με δεύτερη προσπάθεια ο Μαρκ Γκασόλ και αφήνει πάνω στο καλάθι. Νίκησαν τρεις ψηλούς τώρα εδώ και μάλιστα με διπλή προσπάθεια απέναντι σε μια άμυνα που έκλεισε τη Σερβία. Θα δούμε αν είναι ζώνη και πώς θα εφαρμοστεί στη συνέχεια. Έχει περάσει το παιχνίδι λοιπόν και ο Φέλιπε Ρέγιες και ο Άλεξ Μουμπρού για την ισπανική ομάδα και ο Σέρχιο Τζουλ. Φέλιπε Ρέγιες, ο πολυτιμότερος παίκτης του ισπανικού πρωταθλήματος φέτος. Ο μικρός αδερφός του θρυλικού Αλφόνσο Ρέγιες, για μια δεκαετία στάρ στους ψηλούς της ισπανικής ομάδας. Πρώτης εμφανίσεως του Πάου Γκασόλ. Ο Φέλιπε Ρέγιες λοιπόν στο καλύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του, είχε 13,5 πόντους και 6,5 rebound στη Real Madrid της. Εδώ είναι ο Τέπιτς, Μιλένκο Τέπιτς, ο πλέον παίκτης Παναθηναϊκού, πρώην της Παρτίζαν. Στο παιχνίδι έχει περάσει ο Πάουνιτς για τους Σέρβους. Όλα αυτά 9 λεπτά πριν από το ημίχρονο, 26-16, διαφορά παραμένει διψήφια για την ισπανική ομάδα. Εδώ βλέπετε τον Σέρχιο Τζουλ, 6,9 πόντους και 2,2 assist με την Real, κάθε στον πάγκο εδώ στην Ευρωλίγκα και περνάει στη θέση του ο Ρούντι Φερνάντεθ. Και παραφορά από τον Τέπιτς. Η κίνηση κοιτάπα πάνω στον Σέρβο, τον Πάουνιτς. Στο παιχνίδι είναι, όπως είπαμε, ο Κώστα Πέροβιτς ψηλού στη θέση του Κρίστιτς. Εδώ ο Ντούντα Ιβκοβιτς, ο άνθρωπος που καθοδηγεί την πιο νεανική ομάδα που είχε ποτέ στην καριέρα του ως εκλέκτορας εθνικής ομάδας Σερβίας. Και είπε ότι δεν πήγαινε κανένας άλλος να πάρει τη δουλειά.
Αλήθεια. Υποχρεώθηκα να το κάνω εγώ που ήθελα να ξεκουραστώ και ουσιαστικά ενδεχομένως σκεφτόταν και να αποσυρθεί τη σύνταξη. Ναι, εντελώς. Αλλά το έκανε για τη χώρα του. Ήθελε να δώσει κάτι πίσω γιατί πολλά χρόνια δούλεψε στο εξωτερικό και έλειψε. Γύρισε μετά από πάρα πολλά χρόνια ως πρώτος προπονητής, γιατί υπήρξε και τεχνικός σύμβουλος του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην εθνική ομάδα της Σερβίας. Τον είχε διαδεχτεί ο Ομπράντοβιτς. Ακριβώς. Γύρισε λοιπόν ως πρώτος προπονητής για μια μεγάλη πρόκληση. Μην αναφέρουμε ξανά και χάσουμε χρόνο τι ήταν η Σερβία μετά την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο του 2002 στην Ινδιανάπολης. Ήταν ένα απόλυτο μηδενικό. Έτσι. Όταν μιλάμε για μια ομάδα με τέτοια μπασκετική παράδοση. Πολύ χαμηλές θέσεις και αποκλείθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρυσι δεν ήταν καν στο μεγάλο ραντεβού του Πεκίνου. Τώρα επιστρέφει και δεν επιστρέφει απλώς. Επιστρέφει δρυμύτερη ανεξάρτητα το τι θα γίνει σήμερα. Γιατί δεν έχει την ποιότητα των Ισπανών, ακόμα ούτε το δέσιμο των Ισπανών. Και έτσι λείπουν και παίκτες, μην το ξέραμε αυτό. Από τη Σερβία λείπουν παίκτες του επίπεδου του Ρατμάνοβιτς, του Γιάκοβιτς, του Μίλιτσιτς, του Γιάρης, του Παύλοβιτς, του Αβδάλοβιτς, του Ρακόσεβιτς. Δηλαδή έχει παιδιά τα οποία μπορούσαν ηλικιακά να είναι σε αυτήν την ομάδα. Αλλά αυτό ήταν και το μυστικό του Ντούντα. Τους έδιωξε όλους αυτούς, ακόμη και τον Ρακόσεβιτς. Δεν συμβιβάστηκε με κανέναν. Πήρε όλα αυτά τα ταλαντούχα νέα παιδιά. Μόνο τον Κρίστιτς που είναι σοβαρός αθλητής και χαμηλών τόνων. Και έφτιαξε μια μοντέρνα σύγχρονη ομάδα. Με στόχο, όπως έλεγε, το Λονδίνο. Ήταν ο τελικός το Λονδίνο ο στόχος. Και γι' αυτό είπα εγώ πρόωρος τελικός για τους Σέρβους. Και μας έλεγε μάλιστα ότι πηγαίνοντας και κλείνοντας συμφωνία με την Σερβική Ομοσπονδία, όπως μας έλεγε, μπήκε μέσα και ήταν όλα διαλυμένα. Όχι μόνο η εθνική ομάδα. Έπρεπε να κυνηγήσει ο ίδιος σπόνσορες, να κυνηγήσει συμφωνίες. Προσωπικό να δουλέψει έτσι, την ομάδα. Έκανε τα πάντα και δικαιώνεται εδώ. Και δικαιώνεται με αυτό το μετάλλιο. Θα είναι χρυσό, θα είναι αργυρό, θα το ξέρουμε σε λίγη ώρα. Πάντως, εδώ η Σερβία στέκεται απέναντι στην πολύ μεγάλη Ισπανία του Γκάσολ και των υπολείπων. 26-18 η διαφορά στους 8 για την Ισπανική ομάδα. Λόπεθ, Ρούντι Φερνάντεθ. Πάω Γκάσολ που πέρασε με αντίπαλα τον Κώστα Πέροβιτς. Θα τον πάει κοντά στο καλάθι, όχι, πάσα στον Ρέγες. Και πάω από τον Κώστα Πέροβιτς. Ο Πέροβιτς που για πολύ λίγο δοκίμασε στο NBA στους Golden State Warriors πριν από 2 χρόνια. Έπαιξε μόλις 7 παιχνίδια με 5 λεπτά συμμετοχή και γύρισε στην Ευρώπη και φέτος έπαιξε στην Παμέσα Βαλένθια. Εδώ βλέπετε τον Κώστα Πέροβιτς. Εντάξει, δεν είναι πολύ γρήγορος, είναι όμως ψηλός, ξέρει κάποια βασικά και βοηθάει στις ανάσες τον Κρίστιτς, Γιώργο. Εγώ θέλω να σημειώσω κάτι άλλο. Έχετε δει ποτέ σε 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα να έχουν συμπληρωθεί 5 φάουλ? Κι όμως έγινε τώρα. Και γι' αυτό οριόταν ο Σκαριόλ από τους διαιτητές, ότι σε 1 λεπτό σχεδόν η ομάδα του Σερβίας έφτασε στον πόνο. Εδώ ο Πέροβιτς που έκανε το φάουλ. Για τον τρόπο πάντως που λειτουργεί η εθνική ομάδα της Σερβίας πλέον, επιμερών και πάλι τους ανήθρωπους, αξίζει να υπενθυμίσουμε το ευτράπελο, το παραλυπόμενο που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα του νοκάουτ του ημιτελικού με τη Ρωσία. Σε μια φάση οι διαιτητές τους αδίκησαν, δεν τους έδωσαν ένα στήριγμα και ο Πέτροβιτς, ο συνεργάτης του Ντούντα, σηκώθηκε από τον πάγκο να φωνάξει τους διαιτητές. Ο Ιβκοβιτς κόντεψε να βγάλει πετρέλαιο στο παρκέ, χτυπώντας το ένα πόδι του και κοιτάζοντας από τους 10 πόντους είχε κολλήσει τη μούρη του πάνω στη μούρη του συνεργάτη του και μάλιστα του είπε την πολύ μεγάλη ατάκα. Θα σε είχα δει αν δεν σε είχα παίκτη μου και δεν σε συμπαθούσα τόσο πολύ. Αλήθεια λέγεται, το έχει κάνει στο παρελθόν. Γιατί λέει, αν φωνάζει τους διαιτητές, μπορεί να τους εκνευρίσεις και να μας αδικήσουν περισσότερο στη συνέχεια του μάτς. Δεν αφήνει κανένα να σηκώνεται, κανέναν άλλο να μιλάει, κανένα να παρεμβαίνει στη δική του δουλειά. Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και φαίνεται από τον τρόπο που έστησε αυτήν την ομάδα. Γι' αυτό είπε ο Γιώργος Ζωήτρας, μοιάζει με κολεγιακή ομάδα. Ναι. Είναι μια ομάδα του προπονητή. Και μάλιστα σε όλο τον αγώνα που λες με τη Ρωσία, φόραξε διότι εκτός από την απόφαση του διαιτητή, σε 40 λεπτά, μία φορά όπως είπε, η ομάδα δεν έκανε αυτό που ήθελε. Γκασόλ, σουτάρει για 3, δεν είναι ο καλύτερος τα τελευταία χρόνια στο τρίποντο. Το έχει κόψει, έχει κόψει συνήθεια να βγαίνει και να σουτάρει. Φέτος στο NBA σε 81 αγώνες δοκίμασε μόλις 2 τρίποντα, πέτυχε το ένα από αυτά. Πέροβιτς από τα 6 μέτρα, σουτάρει αστοχή, πηδάει ψηλά ο Ρέγες, ένας από τους καλύτερους rebounder, κυρίως στα αμυντικά, στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ράου Λόπεθ, 7,5 για το ημίχρονο. Λόπεθ, Μουμπρού, θα συνεχίσει για τα επόμενα 3 χρόνια στην Μπιλμπάο. Καλό στο 3, αλλά και στο 4 μερικές φορές. Λόπεθ βρίσκει χώρο, πετάει ψηλά την μπάλα το αλλιγούπ από τον Παου Γκασόλ. Στην πιο εντυπωσιακή φάση του τελικού μέχρι στιγμής, με τον πρωταθλητή NBA και μέλος της τρίτης καλύτερης πεντάδας. Παου Γκασόλ που φτάνει τους 6. Τώρα πίεσαν και υποχρέωσαν τους Σέρβους σε λάθος. Φάση
βγαλμένη από το NBA. All-Star παίκτης ο Πάου Γκασόλ. Μα και δύο που τη δημιούργησαν και την εκτέλεσαν ήταν παίκτης NBA. Ο ένας και είναι παίκτης ο άλλος. Είναι ενεργεία εδώ βλέπετε. Οι Ισπανοί έχουν 9 από τους 12 παίκτες με σχέση το NBA. Είτε που παίζουν είτε που έχουν γίνει draft. Είναι η ομάδα με την περισσότερη σχέση με το Αμερικάνικο επαγγελματικό πρωτάθλημα από ό,τι οποιαδήποτε άλλη εδώ στο Ευρωμπάσκετ. Είπαμε 9 στους 12 έχουν σχέση με το NBA. Εδώ είναι ο Ρίκι Ρούμπιο και αυτός έχει σχέση. Draft νούμερο 5 φέτος από τους Μινεσότα. Αλλά θα αργήσει η πόλη να πάει μετά το νέο του συμβόλαιο. 3,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν αυτά. Πολλά λεφτά. Ναι, δεν είναι παίκτης που να τα αξίζει τώρα, αλλά θα τα αξίζει μετά από 1-2 χρόνια. Πώς επενδύεις σε μια καλή περιοχή και λες θα ανέβει. Ρούντι Φερνάντεθ, φάουλ από τον Κώστα Πέροβιτς. 6:50, Γιώργο, πώς βλέπεις το μάτς, 28-18. Εντάξει, αρχικά οι Ισπανοί φάνηκε ότι θα έχουν τον πρώτο λόγο και τον έχουν. Αλλά οι Σέρβοι ξεκίνησαν λίγο φωτονικά από τη στιγμή που άρχισαν να πιέζουν στην άμυνα και να παίξουν, να παίζουν δυνατά με πολύ καλές περιστροφές, αλληλοκαλύψεις. Έχουν βελτιώσει την εικόνα τους και για κάποιους που έχουν δει το πρώτο παιχνίδι της πρώτης φάσης, ο τρόπος που οι Σέρβοι και τους Ισπανούς ήταν μέσα από την άμυνα και το πολύ ξύλο. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι και οι δύο ομάδες, γιατί και οι Ισπανοί το κάνουν για πρώτη φορά αυτό, και οι δύο ομάδες είναι καλές στην άμυνα. Δεν είναι κακές ομάδες. Και οι Ισπανοί στα κλεψίματα για να φέρουν στον ιδιασμό, αλλά και οι Σέρβοι είναι πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Που σημαίνει ότι θα πάμε σε χαμηλό σκορ. Έχω την αίσθηση ότι ίσως δεν έχει βολέψει το γεγονός ότι ο Σκαριόλο μπήκε πάρα πολύ στο rotation νωρίς το παιχνίδι και δεν έχει βρει ρυθμό ακόμα η Ισπανία. Πάντως με τη ζώνη εδώ απέδωσε και πήγαν και στον ενδιασμό. Εντάξει, είναι ελικόπτερο ο άνθρωπος. Εδώ έχει καρφώσει στη μούρη του Ντουάιτ Χάουαρντ. Ύπταται ο Ρούντι Φερνάντεθ. Έχει ένα τεράστιο επιτόπιο άλμα. Ταξιδεύει στον αέρα. Το κάρφωμα έγινε πρωτοσέλιδο στο Gearbook της Ισπανικής Ομοσπονδίας. Ματσβάν, ο αντίπαλος του Κουφού πριν από 2 χρόνια στην Ισπανία. Στους μικρούς, στους εφήβους. Μάρκοβιτς. Ο Ρέγες έχει βρεθεί μπροστά του και είναι λογικό να τον περάσει. Αλλά εκεί το στόπ από τον Πάου Γκασόλ. 6 λεπτά για το ημίχρονο. 32-18 Ρούμπιο. Φελίπε Ρέγες στην καλύτερη φόρμα της ζωής του. Ο Φελίπε Ρέγες και στα 29 του μάλιστα χρόνια. Θα πάνε ψηλά Δημήτρη. Το σκορ θα το πάνε οι Ισπανοί σίγουρα πάνω από τους 80 πόντους. Δεν τους συμφέρει. Το πρώτο θα το πάνε ψηλά πλέον. Το χάσανε γιατί πήγε σε χαμηλό σκορ. Θα πάνε ψηλά. Πάμε σε time out σε λίγο μαζί στο μεγάλο τελικό του Ευρωμπάσκετ. Κάτι λιγότερο από 6 λεπτά και βλέπετε τους πόντους από τη δεύτερη ευκαιρία, από επιθετικά rebound δηλαδή. Η Ισπανία έχει 7 έναντι κανενός της Σερβίας. 5:57 για τη λήξη, 34-18 εδώ είναι ο Ρούντι Φερνάντεθ. Και οι Ισπανοί συνεχίζουν με τον Ρούμπιο, τον Φερνάντεθ, τον Μουμπρού που κυνηγάει τον Τρίπκοβιτς παντού. Ο Φελίπε Ρέγες και ο Πάου Γκασόλ. Ο Τεόντος που ξαναπερνάει στο παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει περάσει και ο Ραντούλιτσα για τους Σέρβους. Πέροβιτς, Τρίπκοβιτς, υπάρχει φάουλ. Και όντως η Τσίντα άποντος. Μέχρι στιγμής. Το ίδιο και ο Τέπιτς. Είναι λογικό μετά από ένα παιχνίδι τόσο έντονο με αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Είδαμε και τον Βασίλη Σπανούλη σήμερα. Όχι στην καλύτερη φάση της ζωής του, αλλά είναι αναμενόμενο. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν δώσει 9 αγώνες σε 14 μέρες. Και αγώνες σε υψηλό επίπεδο. Το χειρότερο παιχνίδι του έκανε στο τουρνουά ο Σπανούλης, αλλά το γεγονός ότι έμεινε και να παίξει τόσο πολύ και να κρατήσει τόσο πολύ την μπάλα στα χέρια του, βοήθησε αφάνταστα την εθνική ομάδα. Οι Σοβίνοι αναγκαζόντουσαν και είχαν παίκτη οι παίκτες πάνω του. 34-20 για τους Ισπανούς. Ρούμπιο με αντίπαλο τον Κατά. 3 χρόνια μεγαλύτερο του Τεόντοσιτς. Γκασόλ. Φερνάντεθ έχει βρεθεί και στην αλλαγή ο Τεόντοσιτς πάνω στον Γκασόλ, αλλά το λάθος συστημένη η μπάλα στα χέρια του Μάρκοβιτς. Για τους Σέρβους έχει 10 πόντους ο Τρίπκοβιτς και 5 ο Βελίτσκοβιτς. Τεόντοσιτς, Πέροβιτς, Τρίπκοβιτς. Αστοχή, τρέχει ο Κώστα Πέροβιτς και μαζεύει την μπάλα. Τεόντοσιτς, λέει Γιώργο. Σέρβοι παίζουν με 2 γκάρ, με τον Τεόντοσιτς και τον Μάρκοβιτς, και ήταν ένα σχήμα που εχθές στον ημιτελικό που έκανε δουλειά. Θρασίτατος ο Τεόντοσιτς, αλλά εδώ δυστυχώς για αυτόν και τη Σερβία δεν δικαιώνεται. Ρούμπιο στο 5 λεπτό και κάτι λιγότερο. 34-20 Ισπανία μπροστά. Ισπανία που επαναλαμβάνω κυνηγάει το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωμπάσκετ. Και πάλι η συνεργασία. Αυτή τη φορά όμως δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει φάουλ.
Και πάλι ο Ρούντι Φερνάνδεθ πετάει την μπάλα. Νωρίτερα ήταν ο Ραούλ Λόπεθ που το έκανε αυτό. Τώρα ο Ρούντι Φερνάνδεθ προς τον Γκασόλ. Ο Γκασόλ έχει τεράστια άκρα. Είναι 2-14. Εδώ εκνευρισμένος ο Ντούντα Ιβκοβιτς. Και εδώ ο Ούρος Τρίπκοβιτς. Τα λέει με τον Ρούντι Φερνάνδεθ. Ξέρεις τι ωραία είναι να έχεις ένα συμπαίκτη σαν τον Γκασόλ για να του πετάς τις μπάλες. Ναι, βέβαια. Στον Θεό και να τις πιάσεις. Και μέχρι και εγώ θα γινόμουν ήρωας. Ναι, βέβαια. Εκεί ψηλά. Όχι, εσύ είσαι για χαμηλό παιχνίδι. Εγώ θα πετούσα τις μπάλες. Αυτός θα κάρφωνε, εννοείται. Και ο Λιμιάτης τι θα έκανε. Ο Λιμιάτης ήταν βοηθός μου. Στην περιφέρεια. Εγώ θα ήμουν αλλαγή σου. Έλα, έλα. Αλλαγή σου θα ήμουν. Δεν παίζονται οι άνθρωποι, δεν παίζονται. Δεν μπορεί καμία ομάδα να τους κοντράρει τώρα. Έχουν βάλει το showtime μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού. Δεν το κάνουν δηλαδή υπερβολικά. Εδώ ο Γκασόλα στο hit. Απλώς έτσι τους βγαίνει. Έτσι. Γιατί μπορούν να το κάνουν. Ξανά. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια με Ναβάρο και Γκασόλ. Ο Γκασόλ θα κερδίσει σίγουρα τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του τουρνουά. Αν η Ισπανία που θα το πάρει. Και για να, μην το, να το πούμε και διαφορετικά. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να σκοράρουν. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να σκοράρουν. Μηδενικό ρίσκο. Το εξεζητημένο που θεωρούμε εμείς. Που μας εντυπωσιάζει, μας ενθουσιάζει άμα το βλέπουμε σε άλλα παιχνίδια 2-3 φορές. Αυτοί το κάνουν σε κάθε φάση σχεδόν. Μα όταν έχει άνοιγμα χεριό γύρω στα 2-30. Έτσι είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Είναι λογικό όταν έχεις, γιατί είναι και άλτικος. Έχει και μεγάλα άκρα, είναι και ψηλός. Εδώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο που έχει την ευτυχία να κοουτσάρει αυτή την απίστευτη ομάδα. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο πρώτος μη Ισπανός μετά από δεκαετίες στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Εδώ ο Ρίκι Ρούμπιο θα κερδίσει το φάουλ. Ο Σκαριόλο που έκατσε πάρα από μια δεκαετία στη Λέγκα ΑΣΕΜΠΕ. Είναι παντρεμένος με την Μπλάνκα Άρες, μια πρωταθλήτρια Ευρώπης με την Ισπανία. Μαδριλένα είναι. Είναι εδώ, μαζί του. Ναι, ναι. Έσκασε μύτη και η Εύα Λογκόρια. Μόνο που ο Πάρκερ δεν είναι στους τελικούς και τα φλάς δεν άναψαν όσο θα ήθελε. Λοιπόν, για αυτό το παιδί στενοχωριέμαι. Γιατί είναι σύζυγό του. Όχι, εγώ. Όχι λόγω σύζυγου. Είναι καταπληκτικός χαρακτήρας. Λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει πάρει κάτι πάρα πολύ καλό με την εθνική ομάδα. Έρχεται κάθε καλοκαίρι ένας παίκτης 3 φορές πρωταθλητής NBA. Δηλαδή. Φίλος μας είναι καταρχήν. Δεν μας έχει χαλάσει ποτέ χατήρι. Ποτέ. Και να πω την αλήθεια, σε κανένα δημοσιογράφο δεν χαλάει ποτέ χατήρι, γιατί είναι και δημοσιογραφικός και επαγγελματίας. Σέβεται αυτούς που θα πάνε να του μιλήσουν. 4 λεπτά. 38-20 η Ισπανία έχει διευρύνει τη διαφορά στο 18. Θεόντοσης που είναι σήμερα και μαρκαρισμένος και κουρασμένος. Κακή συνεργασία. Και καλή ζώνη των Ισπανών. Ο Ιβκοβιτς που ζητάει ηρεμία από τους παίκτες του. Συγκέντρωση και τι άλλο γύρω θα μπορούσα να ζητήσω. Τι να ζητήσω, πρέπει να μην κάνουν λάθη. Αλλά για ακόμη μια φορά αποδίδει η πιεστική άμυνα των Ισπανών. Δηλαδή είναι τόσο πιεστική που αναγκάζει άλλες ομάδες να οδηγούνται σε λάθη. Ο Γκασόλ ακόμα αλλάζει χέρι στον αέρα. 40-20. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ακόμα και αν κερδίσει τον προσωπικό σου αντίπαλο στη μάχη ένας εναντίον ενός, είναι τόσο καλές οι περιστροφές. Τόσο καλά μαρκάρουν τους χώρους ελεύθερους παίκτες που δεν βρίσκεις εύκολα διάδρομο. Διπλό σκορ. 40-20-3,5 για το φινάλε του ημιχρόνου. Θεόντοσιτς, Τρίπκοβιτς, Κρίστιτς που έχει περάσει το παιχνίδι μετά από αόρα με αντίπαλο τον Γκασόλ. Έξυπνη κίνηση για να κερδίσει το φάουλ από τον Πάο Γκασόλ. Πάντως μπορεί η ομάδα του 7 ή η περσινή να ήταν πληρέστερες για την Ισπανία με τον Καλτερόν. Θεωρώ όμως ότι αυτή η Ισπανία που τους βλέπω τόσα χρόνια παίζει την καλύτερη άμυνα από όλες τις Ισπανίες που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Και από το 6 καλύτερη άμυνα και από το 7 και από το 8. Απλώς χωρίς τον Καλτερόν μπορούν να κάνουν πάρτι εδώ στο Ευρωμπάσκετ. Όταν όμως πρέπει να πάρουν το μπάσκετ ή τους Ολυμπιακούς αγώνες. Με την Team USA, εκεί θες και το Καλτερόν. Πέρυσι δεν ήταν απλώς Team USA, ήταν Dream Team. Με Kobe Bryant και όλα τα άλλα παιδιά. Τα καλούμενα τα άλλα. Με LeBron James, Dwight Howard. Με φοβερό Dwayne Flash Wade. Ήταν πραγματική όμως, Dream Team. Αυτούς χωρίς τον Kobe τους είχαμε και νύστην η Ιαπωνία. Να το θυμίζουμε στον κόσμο, να το θυμόμαστε και αυτό. Ναι. Γκασόλ, η κίνηση, ένα περίεργο hook shot. Δεν ήταν καλό. Μόνο που τώρα ήταν 2 χρόνια παραπάνω μαζί και είχαν και τον Κόμπε. Ρούντι, Γκαρμπαχώσα, η κίνηση. Ρούμπιο για 3, είναι στημένος, είναι εκπνοή μέσα. Ο Ρούμπιο σήμερα είναι όριμος. Είναι καλός και από τα 6-25. Ο Ρίκι Ρούμπιο που έχει 2 στα 2, 3 πόντων και 8 πόντους συνολικά. Και τα 2 ήταν πέναλτι βέβαια. Ναι, ναι. Γύρισε καλά η μπάλα, ήταν μόνος του. Ο αμυντικός ήταν τουλάχιστον στα 4 μέτρα μακριά. Τα χάνει και τα πέναλτι πάντως, συχνά πυκνά. Δεν είναι ο καλύτερος στα πέναλτι. Κρίστιτς προσπαθεί. Αν συνεχίσουν έτσι θα πάνε πάνω από τους 80-85 πόντους σίγουρα. Κρίστιτς που έκανε ένα πέρασμα από την Ευρώπη πέρσι για πολύ λίγο.
για 6 αγώνες στην Ευρώπη. Είχε 13,5 πόντους. Αλλά επανήλθε στα γνώριμα για αυτόν τον λιμέρι για το NBA. Εδώ βλέπετε τον Ρούντι Φερνάντεθ. Με μια τεράστια χρονιά ο Φερνάντεθ. Έπαιξε σε 78 αγώνες, 26 λεπτά παρακαλώ. Εδώ το τρίτο φάουλ του Ροστρίπκοβιτς, της μοναδικής σοβαρής απειλής των Σέρβων σήμερα απέναντι στην Ισπανική άμυνα. Βλέπουμε τον Μιλένκο Τέπιτς. Η διαφορά του Τέπιτς από τον Τρίπκοβιτς είναι ότι ο Τέπιτς είναι πιο όριμος στο παιχνίδι. Ο Τρίπκοβιτς ενδεχομένως είναι καλύτερο σουτέρ, αλλά είναι πιο έτσι απρόβλεπτος στις ενέργειές του επιθετικές. Ο Τέπιτς είναι και εξαιρετικός πασέρ και άλλωστε γι' αυτό τον προτίμησε και ο Μπράντοβιτς από την αγορά της Παρτίζαν που είναι γνώριμη για τον Παναθηναϊκό. Τέπιτς μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις της πεντάδας. Μάρκοβιτς, ο Ναβάρο πάνω του. 2-19 για το ημίχρονο. 45-24 Ισπανία. Πραγματικά θέλω να τους δω αν πάρουν το χρυσό τελικά πώς θα πανηγυρίσουν. Όχι αν, από τώρα το έχουν πάρει. Να δούμε με ποια διαφορά και με ποιο σκορ. Εμείς οφείλουμε να λέμε αν. Ναι. Ναβάρο με την πομπίτα του, αλλά έρχεται ο Πάο Γκασόλ. Διορθώνει τα πράγματα εκεί ψηλά πάνω από τη Στεφάνη. Έχει φοβερό ενδιαφέρον να παρακολουθείς πώς οι Ισπανοί στις πάσες που είναι μακριά από την μπάλα πώς παίζουν τόσο επιθετικά και δεν μπορούν να αφήσουν την αντίπαλη. Πάπα στο Κρίστιτς. Να κυκλοφορεί την μπάλα. Είναι σε ημιάγρια κατάσταση ο Γκασόλ σήμερα. Γυαλίζει το μάτι του, πετάνε τα μαλλιά του. Δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι από τις στιγμές της ζωής του αυτό το χρυσό μετάλλιο και αξίζει όλα να δούμε αυτή τη μεγάλη παράσταση ενός κορυφαίου παίκτη στον παγκόσμιο μπασκετικό χάρτη. Ρούντι Φερνάντεθ κάνει το βηματάκι προς τα πίσω μετά τη σταυρωτή τρίπλα. Κρίστιτς μαζεύει το rebound. Και προς απέναντι είναι μια ομάδα με πολύ σκληρή άμυνα. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα απέναντι στην Ισπανία. Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν παίζονται. Δηλαδή αν υπήρχε άλλη ομάδα μπροστά τους θα είχε σκορπιστεί σήμερα με τη διάθεση που έχουν στο τελικό. Κρίστιτς δυσκολεύεται, ζορίζεται απέναντι στον Γκασόλ. Βελίτσκοβιτς που ξεκίνησε καλά. Εδώ ο Γκασόλ, κοιτάξτε πού φτάνουν τα χέρια του για το rebound. Ο αγώνας βγαίνει πάνω από τη Στεφάνη. Ρίκι Ρούμπιο. Άλλο ένα στοιχείο έτσι δημοσιογραφικό και αγωνιστικό, το ότι ένα 19χρονο παιδί καθοδηγεί αγωνιστικά λόγω της θέσης του αυτή την υπερπλήρη σούπερ ομάδα. Ρούμπιο. Βελίτσκοβιτς. Ναβάρο πονηρός δοκίμασε πάνω στην τρίπλα και δεν μπορούσε ψηλά να τον κόψει. Μειώνει οι Σέρβοι. 47-26-21 από τη διαφορά. Η τελευταία επίθεση θα είναι για τους Σέρβους γιατί απομένουν και περίπου 11 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της μιας πλήρους επίθεσης από την Ισπανία. Ρίκι Ρούμπιο, Ναβάρο, χαμηλά ο Καρμπαχώσα. Ναβάρο για 3! 50! Δείχνει ότι θα το κυνηγήσουν, θα κυνηγήσουν και το σκόρ Ισπανοί σήμερα. Θέλουν να γραφτεί στην ιστορία ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, αυτός ο μπόμπερ από τους κορυφαίους των ευρωπαϊκών γηπέδων. Τεόντοσιτς, ζεστός και σήμερα. Ξεκινάει το πρώτο του σουτ και ευνηδιασμός. Γκασόλ σε 0 χρόνο. Μετά από καλάθι ευνηδιασμός, μετά από τρίποντο ευνηδιασμός. Είναι μεγάλη ομάδα, είναι τεράστιοι παίκτες. Χαιρόμαστε να τους βλέπουμε, χαιρόμαστε ακόμη περισσότερο να τους μεταδίδουμε. Είναι showtime. Είναι showtime. Κυρίες και κύριοι, 52-29. Μείνετε μαζί μας και στο δεύτερο ημίχρονο. Αναμένεται μια μεγάλη μπασκετική βραδιά. Αυτό που δημιουργούν και εκτελούν οι Ισπανοί είναι από τις μοναδικές στιγμές στο παγκόσμιο μπάσκετ. Βαγγέλη. Ναι, και νομίζω ότι αυτός ο τελικός που δεν έχει άγχος για τον νικητή, που δεν θα έχει συγκλονιστικό φινάλε, προσφέρει κάτι άλλο, κάτι μοναδικό. Μεγάλες στιγμές. Προσφέρει φανταστικό θέαμα. Φανταστικό θέαμα. Αυτό που θέλει να βλέπει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το μπάσκετ. Γιώργο. Φίλες και φίλοι, σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για τον μεγάλο τελικό του Ευρωμπάσκετ. Εδώ η Σέρβη του Ντούντα Ίβκοβιτς, μια ομάδα που έκανε το παραπάνω από ό,τι μπορούσε. Ήρθε εδώ ως ξεκίνημα μιας πορείας που θα έφτανε, όπως έλεγαν οι ίδιοι, ενώ ο Λάζαρος Βορειάδης είναι στο κέντρο του πλάνου, ο Έλληνας διαιτητής. Μια πορεία που θα έφτανε στο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, αλλά τα πράγματα ήταν καλύτερα από πολύ νωρίς. Από φέτος, μια ομάδα με μέσον όρο ηλικίας τα 22,3 χρόνια, εδώ είναι ο Ραούλ Λόπεθ. Μια ομάδα η οποία ήρθε εδώ για να πάρει εμπειρία, ξεκίνησε την πρώτη φάση στο γκρουπ του θανάτου, όπως έλεγαν, με Σλοβενία, Ισπανία, βεβαίως Σερβία. Και ήρθε εδώ για να μπορέσουν να δεθούν και να ξεκινήσουν μια τριετή πορεία αυτά τα πιτσιρίκια του Ντούντα. Απέκλεισε μεγάλες ομάδες, έκανε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι χθες, νικώντας τη Σλοβενία στην παράταση.
και θα φύγει από εδώ κατακτώντας ένα μετάλλιο, πιθανότατα το αργυρό. Από την άλλη, εδώ η κίνηση από το Ρούκι Ρούμπιο, αλλά η εξοχή ενέργεια, η πάσα από το Πάου Γκασόλ, ο οποίος λειτουργήσε έξοχα ως πασέρ εδώ. Και μια μεγάλη Ισπανία που προηγείται με 54-29 σε ένα μεγάλο τελικό Ευρωμπάσκετ. Η διαφορά της Ισπανίας φέτος από τις άλλες ομάδες, από το δεύτερο γύρο και μετά, ήταν τεράστια. Μια Ισπανία που έχει πάρει από το 6 και μετά τα περισσότερα μετάλλια οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ήταν το 2006 χρυσή, νικώντας την Ελλάδα στο μεγάλο τελικό στη Σαϊτάμα στην Ιαπωνία. Ήταν αργυρή την επόμενη χρονιά στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας, χάνοντας στο σπίτι της με εκείνο το σουτ 2,8 δευτερόλεπτα πριν αποδείξει από τον Τζέιραν Χόλτεν. Πέρσι στους Ολυμπιακούς έχασε μόνο από την Team USA στο τελικό, με Kobe Bryant και τους υπόλοιπους. Και είναι εδώ για να πάρει το 64ο μετάλλιο, χρυσό αυτή τη φορά σε 4 διοργανώσεις. Ούρος Τρίπκοβιτς με τον Καρμπαχώσα αντίπαλο, είναι πολύ πιο γρήγορος ο Τρίπκοβιτς. Ένα από τα γνωστά του σουτ εκτός της ισορροπίας και έρχεται και διορθώνει την κατάσταση ο Βελίτσκοβιτς. 54-31. Βαγγέλη, δεύτερο ημίχρονο. Θα πάρουν το αίμα τους πίσω για όσα χρυσά έχουν χάσει στο Ευρωμπάσκετ, αλλά και για το ότι δεν τα κατάφεραν κοντά στη Dream Team πέρυσι, παρότι έφτασαν μια ανάσα από το να κάνουν το θαύμα. Το πιστεύανε. Βέβαια. Αν δεν έχανε το τρίποντο ο Χιμένεθ. Ρίκι Ρούμπιο δεν μπορεί να διορθώσει την κατάσταση ψηλά ο Πάου Γκασόλ. Και η σερβ με τον Τεόντοσιτς στη γωνία ο Τέπιτς, Μιλένκο Τέπιτς, ταλαντούχος και πλέον παίξει Παναθηναϊκού. Βελίτσκοβιτς ρολάρει καταπληκτικά πάνω στο Ρούκι Ρούμπιο. Τρίπκοβιτς από τη γωνία αστοχή και πάλι ο Τρίπκοβιτς. Δύο πιθανό να ξανασούταρε αν προλάβαινε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τεόντοσιτς με μαγική χθεσινή βραδιά στον ημιτελικό και 6 στα 10 τρίποντα. Κρίστιτς, τον Οκλαχώμα City Thunder. Εδώ ο Κρίστιτς, ο μοναδικός NBA της ομάδας. Δύσκολο σουτ. Γιώργο, τι περιμένουμε στο δεύτερο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες? Εντάξει, νομίζω ότι οι Ισπανοί το πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτικό. Όλα ξεκινούν από την άμυνα, είναι πολύ επιθετική η άμυνά τους. Σήμερα βρίσκονται και σε πολύ καλή επιθετική βραδιά, έχουν το ταλέντο. Δηλαδή αυτή η ομάδα είναι και πολύ ταλαντούχα στην επίθεση, αλλά έχει και πολύ μεγάλη διάθεση και προσανατολισμό στην άμυνά της. Οι Σέρβοι έχουν αποτύχει σε ένα πολύ μεγάλο στόχο. Η μόνη πιθανότητα για να μπορούσαν να μείνουν στο παιχνίδι ήταν να πάνε σε χαμηλό τέμπο, να πάνε σε χαμηλό σκορ, που δεν θα ευνοούσε τους Ισπανούς. Έτσι έγινε και στο πρώτο παιχνίδι που αναμετρηθήκαν και γι' αυτό κερδίσανε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει εικόνα, παρόλο που υπάρχει ένα ολόκληρο ημίχρονο, αλλά πιστεύω ότι η διαφορά των δύο ομάδων είναι χαόδης. Όπως και μόλις οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η μόνη ομάδα που την κοιτάει στα μάτια είναι η Team USA, καμία άλλη. Στον κόσμο, έτσι. Θα το δούμε και του χρόνου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα είναι, να είναι καλά το παιδί, και ο Καλτερών. Πάντως, αν δεν είναι ο Πάου του χρόνου, θα είναι άλλη ομάδα. Αν δεν, ναι, αν είναι ο Πάου, θα είναι ακόμα καλύτερη με Καλτερών. Αν δεν είναι, εδώ ο Πάου αστοχεί. Εξαρτάται κατά πόσο ο ίδιος θα έχει την διάθεση, την ενέργεια, το κίνητρο να ξαναπαίξει σε έναν ακόμα. Να βάλει ένα ακόμη στόχο μέσα στη χρονιά μετά τους 80 και αγώνες που δίνει κάθε χρόνο με τους Lakers. Να πούμε ότι ο Πάου Γκασόλ έχει 5 μετάλλια με αυτή την ομάδα και με το χρυσό απόψε, έτσι κι αλλιώς. Συμπληρώνει τη συλλογή. Τη συλλογή και ήταν αυτό που τους έλειπε. Έτσι, και ισοφαρίζει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ που έχει ένας άνθρωπος, ο δεύτερος που αποθυσιάζει φέτος, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση της εθνικής ομάδας. Εδώ βλέπετε τα rebound, 8 στο τουρνουά, 9 σήμερα για τον Γκασόλ. Τον βετεράνο forward, τον μεγάλο ρολίστα, τον Κάρλος Χιμένεθ, ο οποίος έχει ένα ρεκόρ με 11 σερί διοργανώσεις με την Ισπανία και των 6 μεταλλίων. Είναι ρεκόρμαν όλων των εποχών. Σήμερα ο Ναβάρο και ο Πάου Γκασόλ ισοφαρίζουν το μεγάλο ρεκόρ του Κάρλος Χιμένεθ. Τεόντοσιτς, Κρίστιτς, μέσα από δύο τον Φερνάντεφ και τον Γκασόλ αφήνει την μπάλα. Εντάξει, κάποιες στιγμές είναι λίγο πιο χαλαρή η άμυνα των Ισπανών. Μια άμυνα η οποία, Γιώργο, νομίζω ότι αποτελεί κομμάτι των επιθετικών ενέργειων της Ισπανίας. Από την άμυνα παίρνουν ενέργεια οι Ισπανοί. Προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα, να τρέξουν στον εφνιδιασμό. Παίρνουν ενέργεια να τρέξουν ακόμα και στον εφνιδιασμό και να σουτάρουν και τρίποντα, γιατί έχουν φοβερό επιθετικό ταλέντο στους πλάγιους παίκτες. Και αναφέρομαι στον Ναβάρο, στον Ρούντι. Εκπληκτική πάσα με το ένα χέρι από τον Τεόντοσιτς και φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Κρίστιτς. Βλέποντας νωρίτερα, Βαγγέλη, τον Καρμπαχώσα στη γωνία να στοχεί σε ένα ακόμη στημένο τρίποδο, σκεφτόμουν ότι ο Αθιόφοβος θα βάζει μόνο με εμάς στο τελικό. Ναι, μετά είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Τον επόμενο Μάρτιο, το Μάρτιο με τους Ράπτορς. Η καριέρα του πηγαίνει προς τη δύση της. Να τους εδώ. Ναι. Μεγάλος παίκτης, καλό παιδί. Ίσως το τελευταίο μεγάλο του τουρνουά. Ναι, ναι. Και πολύ μεγάλο μπασκετικό IQ. Πανέξυπνος, έκανε μεγάλη καριέρα στην Τάου Βικτόρια, παίζοντας από 18 χρονών εκεί. Μετά έκανε πολύ καλά παιχνίδια 4 χρόνια με την Πενετών Τρεβίζο.
με David Blatt. Ουνικάχα Μάλαγα την έβγαλε πρωταθλήτρια. Κατάφερε να πάρει ακόμη και συμβόλαιο στο NBA. Ναι. Χωρίς να είναι αθλητικός, αυτό είναι το απίστευτο. Δεν είναι αθλητικός, πηδάει ελάχιστα και έκατσε δύο χρόνια τραυματισμένος στο NBA. Από το 1,5 χρόνο, από τα 2 ήταν τραυματισμένος στο NBA. Ρίκι Ρούμπιο, 56-34 Ισπανία, 7 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Πάο Γκασόλ, σε μια τις σημαντικές βραδιές της ζωής του, Ναβάρο, σούταρε από το σπίτι του. Δεν προλαβαίνει ο Μιλένκο Τέπιτς. Ο Τέπιτς το βλέπετε εδώ που θα συνεχίσει στο ΆΚΑ και τον Παναθηναϊκό, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ένα από τα σημαντικά γρανάζια της μηχανής της Παρτίζαν. Είχε με την Παρτίζαν στην Ευρωλίγκα 9,7 πόντους, 3,5 rebound και 3,3 assist. Στα τρία χρόνια που έπαιξε εκεί, δύο του χρόνια, 9 του έφυγε από την Βοηβοντίνα του Νόβι Σαντ για να πάει στη μεγάλη ομάδα του Βελιγραδίου. Ρούμπιο εξαιρετικό σήμερα. Πάο Γκασόλ, Μπαχώσα, Φερνάντεθ, Ναβάρο, η συνεργασία με τον Καρμπαχώσα. Γκασόλ χαμηλά στα 10 δευτερόλεπτα. Τσεκάρει με το σώμα τον αντίπαλο. Εκεί εξαιρετική βοήθεια του Τεόντοσιτς. Αστοχή ο Γκασόλ. Ήρθε πάνω στο γύρισμα. Τι έχεις να πεις. Εντάξει, άνθρωποι με το ποδόσφαιρο και το χάρτη. Γιατί να δείξει το stop, δείχνει την άλλη φάση. Και το Στίβο, έχουν καλό Στίβο. Πήραν 7 μετάλλια στο Βερολίνο φέτος. Και Στίβο. Αντί να δείξει το stop του Γκασόλ. Δείχνει το φάουλ πάνω στον Ναβάρο. Στην κερκίδα των επισήμων είναι ο Ρόμπερ Κορζενιόφσκι, ο κορυφαίος Πολωνός αθλητής ενδεχομένως όλων των εποχών. Θα του πάρεις και μια συνέντευξη. Του έχω πάρει. Δύο φορές Ολυμπιονίκης, χρυσό στο Βάδιν και δεν ξέρω πόσα χρυσά σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά. Ο οποίος παρελθόν μένει στο Παρίσι, δεν μένει στην Πολωνία. Τέπιτς. Κρίστιτς. Ευπνιδιάζεται ο Τέπιτς. 6 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Έχει περάσει ο Μαρκ Γκασόλ και μαρκάρει τον Κρίστιτς. Εύστοχος ο Βελίτσκοβιτς, ο οποίος είναι από τους καλύτερους σήμερα Σέρβους στην επίθεση. Ο Βελίτσκοβιτς σε μειώνει σε 56-30. 4-3-37 εντός εισαγωγικών του βιώνει. Ναι, στους 12 ο Βελίτσκοβιτς πρώτος σκόρερ, time out λίγο μαζί. Πέντε και 52 για το τρίτο δεκάλεπτο. Ισπανία, Σερβία 56-37. Σε ένα μεγάλο πάρτι για την υπερηχητική ομάδα του Πάου Γκασόλ και των υπολείπων. Στους 16 ο Γκασόλ, στους 10 Ρούμπιο και Ναβάρο, στους 9 ο Ρούντι Φερνάντε για τους Σέρβους. Έχει 12 ο Βελίτσκοβιτς και 10 ο Ούρος Τρίκοβιτς που είναι στον πάγκο καθυλωμένος με 3 φάουλ. Ρίκι Ρούμπιο, μετά το ασημένιο πέρσι στο Πεκίνο, ο μικρότερος μπασκετμπολίστας διοργάνωσης που πήρε μετάλλιο στα 18 του, στα 19 θα είναι πρώτα της Ευρώπης. Ρούμπιο στημένος σε αυτό το πέναλτι αστοχή. Καρμπαχώσα, Ναβάρο, η κίνηση από τον Μαρκ Γκασόλ εναντίον τριών, περνάει στο Ναβάρο. Εδώ ίσως να ήταν 3 δευτερόλεπτα και 4 και 5 ενδεχομένως. Βέβαια. Καλά φωνάζει τώρα ο Ίβκοβιτς. Δεν χρειάζεται και αυτό για να κερδίσει. Βέβαια. Τεόντοσιτς πηγαίνει στο καλάθι, τον αφήνουν οι Ισπανοί, μπερδεύονται στην αμυντική λειτουργία και στα μαρκαρίσματα. Οι Σέρβοι μειώνουν σε 58-39, 5 λεπτά ακριβώς πριν από τη ρήξη του δεκαλέπτου. Ρούμπιο, θα τον βλέπουμε με τα χρώματα της Μπαρσελόνα. Με την Μπανταλόνα έχει πάρει ήδη ένα Copa del Rey και ένα Ούλε. Καρμπαχώσα βγαίνει από τα screen, σουτάρει αστοχή. Ο Καρμπαχώσα σήμερα είναι χαμηλά, έχει ένα στα 4 με αυτό. Περνάνε τα χρόνια, έχει βαρύνει, ο αστράγαλός του δεν τον κρατάει πια. Ο Καρμπαχώσα, γεννημένος στις 19 Δεκεμβρίου του 1977 στα 32 του, έπαιξε φέτος στην Χίμκι Μόσχας στο EuroCup, είχε 9,2 πόντους και 6,1 rebound. Και εδώ ο Ρίκι Ρούμπιο εντυπώστε τη φάτσα του, στη μνήμη σας θα τον βλέπετε πολύ συχνά τα επόμενα χρόνια. Έχει την κλάση για να παίξει το ψηλό τρεπέδο και εδώ του Ντούντα Ιβκοβιτς. Ο Ντούντα που έχει κοουτσάρει μερικές από τις κορυφαίες ομάδες τελευταίας 20ετίας και σίγουρα την κορυφαία Γιουγκοσλαβία 89-91. Κοουτσάρει τώρα τους πιτσιρικάδες των 22 ετών μέσον όρο. Τεόντοσιτς 4,5 για το δεκάλεπτο. Τέπιτς, πολύ όριμο παιδί στα 22 του χρόνια. Καλός πασέρ, καλός ντριπλέρ. Αρκετά ψηλός για τη θέση του. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία περνάει. Η reverse κίνηση και φτάνει στο καλάθι. Κάνει λάθος ο Ρούντι που πάει να κλέψει την μπάλα στην τρίπλα και εκμεταλλεύεται ο Τέπιτς αυτό το γεγονός και φτάνει εύκολα στο lay-up. Είναι καλός όμως ο Τέπιτς. Όχι, βέβαια είναι καλός. Παίζει με μυαλό. Ρούμπιο. Γι' αυτό παίρνει 3,5 εκατομμύρια. Αλλιώς θα παίρνει λιγότερα. Το έκανε και νωρίτερα.
Πάλι αστόχησαν στο τρίποδο νωρίτερα. Άδειασε όλη την άμυνα. Δένει την μπάλα με κορδονάκι. Είναι απίστευτος παίκτης. Απλώς αν βελτιώσει και το σουτ θα πάει στο NBA. Νομίζω πάντως ότι έτσι αλλιώς θα πάει κάποια μέρα. Ξέρεις, οι Ισπανοί μετά τους Γάλλους είναι η χώρα τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί οι Σέρβοι πια δεν έχουν τόσους πολλούς όσο στο παρελθόν, που στέλνει πια τόσους πολλούς στο NBA. Δηλαδή οι παίκτες παράγονται στην Ισπανία για να φύγουν απλά να παίξουν στο NBA, άσχετα να γυρίσουν μετά ή όχι. Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε στην ηλικία του Ρούμπιο να είναι οργανωτής, να είναι playmaker αυτής της ισπανικής ομάδας. Μα ξέρεις τι είναι να καθοδηγείς αγωνιστικά τους Γκασόλ, τον Ρούντι Φερνάντεθ, τον Καρμπαχώσα και όλους τους υπόλοιπους απίστευτους παίκτες. Και να δέχονται αυτοί. Μα αυτό είναι, να δέχονται. Δεν είναι ότι το κάνεις εσύ επειδή το λέει προπονητής, διότι αν δεν το θέλαν, δεν θα, ό,τι και να λέγει προπονητής. Δηλαδή, αυτοί οι παίκτες είναι άσχημο που το λέω και μας ακούν τα νέα τα παιδιά, αλλά είναι πάνω από τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Δηλαδή, μπασκετικά είναι πολύ ψηλά. Και είναι προς τιμήν τους που ακούνε ακριβώς τι λέει ο προπονητής. Είναι προς τιμήν τους πραγματικά και νομίζω ότι όλοι οι μεγάλοι παίκτες ακούν τους προπονητές τους. Μάρκοβιτς περνάει πάλι στο παιχνίδι. Ο Γκαρμπαχώς έχει βγει από τις αλλαγές πάνω του. Γλιστρά. Τέπιτς χαμηλά στο Κρίστιτς από τα 3 μέτρα. Σουτάρει φτωχή. Καλάθι και φάουλ από την ενέργεια του Μαρκ Γκασόλ. Ο Γκασόλ, ο οποίος βλέπετε εδώ, προσπάθησε να κόψει το σουτ και ακουμπάει το βραχίωνα του αντιπάλου με τις άκρες των δαχτύλων του. Εδώ ο Μαρκ. Ο Μαρκ, ο οποίος το 2001, όταν ο αδερφός του έγινε draft και ψηλό draft νούμερο 3 από τους Atlanta Hawks και έγινε κατευθείαν η μεταφορά των δικαιωμάτων του στο Memphis, τον πήρε μαζί του ως μαθητή γυμνασίου. Πήγε εκεί στο Lausanne High School του Memphis και έκατσε για 2 χρόνια και στη συνέχεια γύρισε στην Ισπανία, στην Μπαρσελόνα, να παίξει για 3, να πάει στην Τζιρόνα, να πάρει πολύ καλά λεφτά με ένα πολύ ψηλό διετές συμβόλαιο στην Τζιρόνα. Τρελά λεφτά πήρε για να ακολουθήσει συνέχεια τα αθλήματα αδερφού του στο Memphis. 3,5 για το φινάλε του δεκαλέπτου, 58-44. Οι Σέρβοι σιγά σιγά αθόρυβα. Δεν μπορούν να το παρατήσουν, απλώς δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Απλώς έχουν πλησιάσει σε μια αξιοπρεπή διαφορά. Ρούντι Φερνάντεθ εναντίον όλων. Μαρκ Γκασόλ αφήνει την μπάλα άστοχα στο καλάθι. Δεύτερη ευκαιρία, καλάθι από τον δυνατό Μαρκ Γκασόλ. Είναι ακριβώς στο υψίστιο τον αδερφό του, αλλά πιο βαρύς. Εδώ βλέπετε και τελείως διαφορετικό μπασκετικό στυλ. Τον αγαπάει πάρα πολύ ο μεγάλος αδερφός, ο Πάου. Και έχουν πάρα πολύ καλές και στενές σχέσεις. Άμυνα από μπροστά από τον Γκασόλ. Αυτή η άμυνα από μπροστά βγαίνει πάνω στον Νέντα Κρίστιτς. Και είναι χαρακτηριστική χειρονομία καθώς τελειώνει τον ευνηδιασμό Ρούντι Φερνάντεθ σαν σε προπόνηση. Γιώργο, χαρακτηριστική η χειρονομία του Καρμπαχώσα μετά την καλή άμυνα από μπροστά του Μαρκ Γκασόλ. Τρέξτε, πάμε, πάμε γρήγορα. Γιατί είπαμε ότι οι Ισπανοί τρέχουν πάρα πολύ από το κλέψιμο. Και το έκαναν. Και πάμε σε time out. Ένα τελείωμα του Ρούντι Φερνάντεθ και όλα αυτά 2.53 πριν αποτελείξει το τρίτο δεκαλέπτου. Να και τα rebound 31 για την Ισπανία, 15 για τη Σερβία, 14 επιθετικά έχουν οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί που με τα rebound τα αμυντικά έχουν φύγει πολλές φορές σε ένα γρήγορο για αυτούς παιχνίδι. 62-44 οι Σέρβοι με τον Βελίτσκοβιτς θα πλησιάσει στο καλάθι. Δύσκολη κίνηση για την πάσα πήγε στον Κωνσταπέροβιτς, δεν του βγήκε. Μάχες επιμαχών ο Ραούλ Λόπεθ. Αυτός ο μεγάλος άτυχος όπως ο Καρμπαχώσα, αυτός πιο πολύ γιατί ο τραυματισμός του ήταν σε μικρότερη ηλικία της ισπανικής ομάδας, επανήλθε πέρσι στους Ολυμπιακούς αφήνοντας έξω τον Καμπέθας από την ισπανική δωδεκάδα. Μετά από 6 χρόνια επανήλθε. Οι τραυματισμοί του ήταν αυτοί που τον κράτησαν μακριά από την εθνική ομάδα. Σέρχιο Τζούλ δεν περνάει η πάσα του. Υπάρχει χρόνος των 5 δευτερολέπτων για τη λήξη επίθεσης. Και σε λίγο η αλλαγή, όχι τώρα λέει ο Σκαριόλο. Εδώ βλέπετε τον Μαρκ Γκασόλ, ετοιμάζεται ο Φελίπε Ρέγες να περάσει. Θα περάσει τελικά ο Φελίπε Ρέγες στη θέση του Καρμπαχώσα. Ψηλώνει το σχήμα ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο Καρμπαχώσα κάθε στον πάγκο με 3 πόντους σε 21 λεπτά. 4 assist. Μυαλό δεν το έλειψε ποτέ. Και 2 rebound. Ενδεχομένως τελευταία του παράσταση στην εθνική ομάδα του Καρμπαχώσα. Τον βλέπω τον χρόνο να περνάνε νέα παιδιά. Ραούλ Λόπεθ. Στην επαναφορά και θα περάσει και ο Μάτσβαν, γνώριμός μας, είπαμε νωρίτερα, ο μεγάλος αντίπαλος του Κώστα Κουφού, ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας πριν από 2 χρόνια. Ένας παίκτης καθόλου αθλητικός, εδώ ο Ρέγες ευστοχή μπροστά του, αλλά με τεράστιο μπασκετικό IQ. Έπαιξε, είχε μια καλή χρονιά με 13 χρόνια με καλά πόντους στη Χέμοφραμ στην Ευρώπη. Και το λάθος από τον Πάουνιτς. Το βλέπετε εδώ και ο Ρούντι στην επαναφορά. Έχουν ήδη 4 παίκτες με πάνω από 10 πόντους οι Ισπανοί.
64-44 στο δίλεπτο για το τρίτο δεκάλεπτο. Ραούλ Λόπεθ μαρκάρει τον Μάρκοβιτς. Λόπεθ ψηλά στον Γκασόλ. Δεν είναι τόσο αλτικός ο αδερφός του, είναι και πιο αργός. Η μπάλα φτάνει στο Ρούντι. Στα 4 δευτερόλεπτα. Ένα σουτ εκτός ισορροπίας. Είναι εύστοχο. Και αυτό 66-44 για το Ρούντι που φτάνει τους 12 και η παράσταση συνεχίζεται. Και μπαίνει και η ελληνική εθνική ομάδα τώρα. Ναι, θα έχουμε τις απολογές. Πήγαν για λίγο στο ξενοδοχείο, γύρισαν. Γιατί είναι πολύ κοντά. 5 λεπτά απόσταση με το Πούλμαν για τις απονομές αργότερα. Ένας ακόμη λόγος να δούμε ως το τέλος τη σύνδεσή μας με την αρένα εδώ, τη Σπόντεκ Αρένα στο Κατοβίτσε, η Ελλάδα η οποία θα παραλάβει τα χάρκινα μετάλλια. Έχουμε βεβαίως μπροστά μας 11 και 22 για ένα φινάλε που θα φέρει την Ισπανία στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθου εδώ, Σέρτζιο Σκαριόλο, ο Ιταλός που έχει σαν δεύτερη πατρίδα του την Ισπανία. Καλά Ιταλός, είναι το Μπραζάουσκας. Τώρα πάει κοντά ο Δωρεάτης και επειδή νωρίτερα είχαμε αναφέρει τα ονόματα όλων των διαιτών που έχουν παίξει σε μεγάλους τελικούς πλην ενός, να μην του χαλάσουμε το χατήρι, και ο Σαβλανός έχει παίξει σε τελικούς. Λοιπόν, είναι και εδώ. Έχεις δίκιο. Μαζί με την ελληνική αποστολή. Είναι μεγάλη σφυρίχτρα και ο Σαβλανός. Είναι από τους κορυφαίους των τελευταίων ετών. Αυτός δεν θα συνεχίσει. Όπως δεν μπορεί να συνεχίσει ο Πιτσίλκας και ο Κουκουλεκίδης. Τελείωσαν αυτοί. Κρέμασαν τις σφυρίχτρες τους. Τρεις μεγάλοι διαιτητές για την Ελλάδα. Ο Βορεάδης συνεχίζει για ένα ή δύο χρόνια, δεν θυμάμαι ακόμη. Τελειώνει και αυτός. Και να δούμε ποια παιδιά θα τους αναπληρώσουν επάξια και θα πάρουν τη σκυτάλη. 66-44, η Ισπανία μπροστά. Υπάρχουν βήματα από τον Τεόντοσιτς, ο οποίος σήμερα λογικά θα έλεγαν σκιά του χθεσινού εαυτού του. Έχει 5 πόντους 23 λεπτά με 1 στα 2. Τρίποντα χθες και 6 στα 10. Ήταν ασύλληπτη η εμφάνισή του απέναντι στην Σλοβενία. Σκέφτησε μόνο του. Τελευταίο λεπτό σιγά σιγά για το τρίτο δεκάλεπτο. Μάρκ Γκασόλ. Ρέγες. Στα 29 του παίζει το καλύτερο μπάσκετ της ζωής του και το καλάθι που λογικά δεν θα μετρήσει. Σωστά ο Μπραζάουσκας δεν το μετράει. Να και ο Κώστα Πέροβιτς για την σερβική ομάδα, τρίτο φάουλ. Και επαναφορά από τον Σέρχιο Τζουλ, ενώ ετοιμάζεται να μπει και ο Άλεξ Μουμπρού. Καταλανός, μοίρασε ως τώρα την καριέρα του σε Στουντιάντες και Μαδρίτη. Στην πρωτεύουσα δηλαδή, και τώρα θα πάει στην χώρα των Βάσκων, στον Μπιλμπάο για 3 χρόνια. Ρούντι για 3, αστοχή, Μαρκ Γκασόλ ψηλά. Μαζεύουν οι Σέρβοι προς στιγμή, γιατί ο Ρούντι Φερνάντες είναι εκεί παρόν. Δεν υπάρχει καλάθι έτσι κι αλλιώς, υπάρχει φάουλ. Επιθετικό. Πάνω στον Μπάουνιτς. Πώς βλέπεις τη Σερβία, Γιώργο, τα επόμενα χρόνια με αυτούς τους παίκτες? Εντάξει, υπάρχουν ορισμένα παιδιά που έχουν πολύ καλή προοπτική. Αλλά νομίζω ότι η Σερβία αυτό που την ξεχωρίζει και την έφτασε ψηλά σε αυτή τη διοργάνωση είναι το γεγονός ότι είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Και αυτό είναι που μετράει σε τέτοιες διοργανώσεις και θεωρώ ότι με την εμπειρία και την τριβή των παιχνιδιών που θα αποκτήσουν αυτοί οι παίκτες στις ομάδες τους θα παρουσιαστούν και ακόμα καλύτεροι στο μέλλον. Και πώς βλέπεις μια Ισπανία ενδεχομένως του χρόνου χωρίς Πάου Γκασόλ, Ναβάρο και Γκαρμπαχώσα, αλλά με Καντερόν? Γιατί τους κόψαμε αυτούς? Ο Πάου μπορεί να ξεκουραστεί, το έχει πει. Και ο Ναβάρο το ίδιο, και αυτός το έχει πει. Εγώ πιστεύω ότι η πρόκληση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος θα είναι τόσο μεγάλη, θα παίξουν. Μακάρι για να δούμε μια μεγάλη ομάδα. Άλλωστε είναι ωραίο να κερδίζεις όταν έχεις πλήρους αντιπάλους μπροστά σου. Ο Ρέγες εδώ κερδίζει το φάουλ. Τρεις πέσαν πάνω του. 66-44, 6 και 7 για το τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ ο Λάζαρος Βορεάδης. Κοιτάξτε με τώρα χέρι ο Λαούλ Λόπεθ πώς τροφοδοτεί τον Ρέγες. Ο Λόπεθ με μια μεγάλη πορεία στα γήπεδα. Έκλεισε στη χημική του Σκαριόλο για φέτος. Μπορείς Γκασόλ και Ναβάρο είναι άλλη ομάδα. Να εξηγούμαστε. Καλή ομάδα, αλλά όχι αυτό το επίπεδο. Ρέγες. Ευστοχή. Μπορείς Γκασόλ και Ναβάρο είναι άλλη ομάδα. Και ο Πάου μόνο αν λείψει είναι άλλη ομάδα. Χωρίς το φόβητρο μέσα στη ρακέτα αλλάζουν όλα. Αλλάζει ο τρόπος άμυνας, αλλάζει ο τρόπος επίθεσης.
Τέλος δεκαλέπτου, Ισπανία 67, Σερβία 44. Βεβαίως η Ισπανία πρέπει να θεωρείται πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διαφημίσεις και σε λίγο μαζί. Πάω Γκασόλ σε πρώτο πλάνο, ένας τεράστιος Ευρωπαίος παίκτης, πρωταθλητής NBA, μέλος της τρίτης καλύτερης πεντάδας του NBA. Έπαιξε σε 82-81 αγώνες φέτος με 37 λεπτά μέσον όρο συμμετοχής, 18,9 πόντους, 9,6 rebound, 3,5 assist, αλλά τα ίδια και καλύτερα παιχνίδια κάνει εδώ στο Ευρωμπάσκετ. Ισπανία-Σερβία στους 23 πόντους διαφορά και το τέταρτο δεκάλεπτο, το τελευταίο ξεκινάει. Πρέπει να θεωρούμε την Ισπανία πρωταθλήτρια Ευρώπης, όχι λόγω της διαφοράς και των λεπτών που απομένουν, αλλά λόγω της διαφοράς κλάσης, επίπεδου, εμφάνισης της Ισπανίας με όλες τις άλλες ομάδες της Ευρώπης. Μάρκοβιτς, Πάουνιτς, υπάρχει φάουλ. Για την Ισπανία έχει περάσει ο Σέργιο Τζούλ. Εδώ ο Βορειάδης προσπαθεί να δει τι έχει ο Ραούλ Λόπεθ. Το πλάνο του σκηνοθέτη δεν είναι καλό. Αλλού είναι η δράση. Εδώ είναι το φάουλ από τον Σέργιο Τζούλ, ο παίκτης τον οποίο αγαπούν πολύ οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάτβαν. Δημήτρη, σε αντίθεση με θέση, οι Ισπανοί δεν έχουν κάνει τόσα πολλά κλέψιματα. Έχουν κάνει 4 μόλις κλέψιματα. Αλλά η επιτυχία μιας πιεστικής άμυνας δεν είναι μόνο αν κλέψει την μπάλα, αλλά και όταν οδηγεί τον αντίπαλό σου σε κακές επιθετικές επιλογές. Και οι Σέρβοι έχουν κακές επιθετικές επιλογές σήμερα. Και αποτυπώνεται και στο σκορ αυτό. Δηλαδή, όταν έχεις και κακές επιθετικές επιλογές, δεν έχεις και μεγάλα ποσοστά ευστοχίας. Εδώ είναι ο Ντουνταϊβκοβιτς. Προσπαθεί να κλέψει. Δεν τα καταφέρνει ο Μάρκοβιτς. Στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Μπιέλιτσα για τους Σέρβους, εδώ στον Πάουνιτς. Ο Μπιέλιτσα που έπαιξε φέτος στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου ήταν χρυσός την πανεπιστημιάδα που έγινε στο Βελιγράδι, όπου παιδιά από αυτή την ομάδα παίξαν και στην πανεπιστημιακή ομάδα της Σερβίας. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μπιέλιτσα. Πάουνιτς. Πάουνιτς με αντίπαλο τον Σέρχιο Τζούλ που είναι πολύ καλός και αθλητικός στην άμυνα. Μάτσβαν, Μπιέλιτσα, 8:50 για το φινάλε για να στεφτεί η Ισπανία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μπιέλιτσα στη γωνία βρίσκει τον Πέροβιτς. Στα 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης, Μάρκοβιτς ξεφεύγει από το μαρκάρισμα του Ραούλ Λόπεθ, υπάρχει φάουλ. 67-44 και οι δύο ομάδες πια έχουν αποδεχτεί το τι θα γίνει. Εδώ ο Ραούλ Λόπεθ θα στεφτεί και αυτός πρωτάθλημα της Ευρώπης, τα χειροκροτήματα για ένα παιδί στο οποίο αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ήταν εκείνος ο τραυματισμός, ο οποίος στο δεξιό του γόνατο στα μέσα της δεκαετίας που διανύουμε, όταν έπαιζε στην Αμερική Utah Jazz, που του στέρισε για 6 χρόνια την παρουσία στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας. Και ο αθλητισμός έχει πολλές τέτοιες ιστορίες παιδιών που θα μπορούσαν να έχουν τελειώσει την καριέρα τους και αυτοί πίεσαν τον εαυτό τους, πίεσαν τις καταστάσεις και μπόρεσαν να επανέλθουν και όχι απλώς να επανέλθουν, να επανέλθουν στο ψηλό τρεπέδο και να πάρουν αυτά τα οποία ενδεχομένως άλλοι θα είχαν χάσει. Στη γωνία! Γράφει αμέσως το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, καθώς μπήκε λίγα δευτερόλεπτα πριν για το 70-46. Οι μόνοι που δεν έχουν σκοράρει είναι ο Μουμπρού, ο Τζούλ και ο Φίκτορ Κλαβέρ, άλλο ένα από τα μεγάλα ταλέντα του ισπανικού μπάσκετ. Μάτς βανδιστάζει για τρεις. Μπιέλιτσα, η τάπα από τον Μαρκ Γκασόλ. Κλείσαν τα φώτα εκεί για τον νεαρό Σέρβο. Ο Καμπέθας πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Άλλος ένας που δεν είχε συνεχή παρουσία αυτά τα χρόνια. Όχι γιατί δεν ήθελε, γιατί ήταν τραυματισμένος. Αλλά γιατί η παρουσία πότε του ενός και πότε του άλλου, μια του Ίκι Ρούμπιο, μια του Ραούλ Λόπεθ, μια κάποιου άλλου, στερούσε την παρουσία στον Καμπέθας, του αγαπημένου παίκτη του Σέρτζιο Σκαριόλο στην Ουνικά Χαμάλαγα. Μαζί την φτάσανε στους 4 Ευρώπη στο Final Four της Αθήνας. Μαζί την φτάσανε ένα χρόνο νωρίτερα πρωταθλήτρια Ισπανία στην ΑΣΕΜΠΕ. Ο Καμπέθας, ένα συνεπής λέμε, και είναι γρήγορος, είναι καλός τερτριοπόντων και όταν χρειάζεται είναι καλός αμυντικός. Μαρκ Γκασόλ, 7,5 για το φινάλε. Καμπέθας για 3. Είπαμε είναι καλός ο τερτριοπόντων. 73-46 και η Ισπανία θα πάρει το χρυσό. Είναι σίγουρο, είναι δεδομένο. Στο παιχνίδι και ο Πόποβιτς. Τρίπκοβιτς που έκατσε πολύ ώρα στον πάγκο λόγω τριών φάουλ. Ο Ούρος Τρίπκοβιτς, αυτός ο τρελός σουτέρ από την Παρτίζαν Βελιγραδίου. Εξαιρετικός και απρόβλεπτος.
Ματσβάν Πόποβιτς, τιμένος για τρεις, αστοχή. Τρίπκοβιτς έχει τρυπώσει στην καρδιά της ρακέτας και αστοχή. Θα έλεγα ότι είναι ίσως η λιγότερο ταλαντούχα ομάδα της Σερβίας στα τρίποντα. Μπορεί να έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά όλες οι προηγούμενες σερβικές ομάδες, ακόμη και αυτές που απέτυχαν, είχαν πολύ καλύτερο σουτέρ. Σέρχιο Τζούλ στέκεται στον αέρα. Είπαμε, είναι ο πιο αθλητικός από τους περιφερειακούς της Ισπανίας. Και ο Κώστα Πέροβιτς και το τέταρτο του φάουλ. 6:45 για το φινάλε, 72-48 και έχουμε time out. Οι οδηγίες του Σέρτζιο Σκαριόλο, του Ιταλού προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, δεν έχουν σταματήσει ούτε τώρα. 6:45 πριν από το φινάλε. Ισπανία-Σερβία 74-48. Εδώ ένα προηγούμενο κάρφωμα από τον Κώστα Πέροβιτς και μια προσπάθεια από τον Σέρχιο Τζούλ. Κοιτάξτε πώς στέκεται στον αέρα. Άψογο κοντρόλ του σώματός του. Εκεί ψηλά απέναντι σε έναν τόσο ψηλότερο παίκτη. Οι Σέρβοι φυσικά και πανηγυρίζουν και έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτό το τουρνουά έχει τρεις νικητές. Έχει την Ισπανία που παίρνει για πρώτη φορά το χρυσό σε Ευρωμπάσκετ με αυτήν την περίφημη, υπερηχητική, ασυναγώνιστη, ακατανίκητη, ταχύτατη ομάδα του Πάου Γκασόλ. Είναι η Σερβία που ήρθε εδώ απλώς και μόνο για να περάσει κάποιο γύρο και έφτασε μια ανάσα από την κορυφή, δεύτερη στην Ευρώπη, όταν είχε ορίζοντα τριετίας για το 2012 και φυσικά τρίτη νικήτρια η Ελλάδα που ήρθε εδώ έτσι όπως ήρθε, με σεμνό σκοπό να περνάει γύρω-γύρω, παιχνίδι-παιχνίδι για να φτάσει όπου μπορεί και φτάνει στο χάλκινο μετάλλιο, ένα ακόμη μετάλλιο για την ελληνική εθνική ομάδα, ο πρώτος νικητήριος, νικηφόρος, μικρός τελικός μετά από 6 συνεχόμενους χαμένους από το 1993. Καμπέθας, 75-48. Ρέγες. Κίνηση από τον Άλεξ Μουμπρού. Ο Σκαριόλο που λογικά θα βάλει όλους τους παίκτες του για να σκοράρουν και όλοι. Αυτή τη στιγμή οι μόνοι που δεν έχουν σκοράρει είναι ο Κλαβέρ και ο Μουμπρού. Βλέπετε τον Νεμάνια Μπιέλιτσα. Χρυσό μετάλλιο στην Πανεπιστημιάδα 1,5 μήνα νωρίτερα που έγινε στο Βελιγράδι, εκεί όπου κατέβηκαν αρκετά από τα στελέχη της τωρινής εθνικής ομάδας. Είπαμε, είναι μια ομάδα πιτσιρικάδων αυτή του Ντούντα Ίβκοβιτς. Καμπέθας. Τζούλ. Σέρχιο Τζούλ. Χαμηλά Ρέγες. Έξυπνη κίνηση, προστατεύει την μπάλα με το σώμα. Και αυτός θα στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Και αυτός σε όλες τις μεγάλες στιγμές της Ισπανίας στην δεκαετία που διανύουμε. Και αυτός θα γίνει ρεκόρμαν. Μαζί με Γκασόλ και Ναβάρο. Ματσβάν περνάει την μπάλα από κλειδαρότρυπα στον Κώστα Πέροβιτς. Και ο Ματσβάν θα κάτσει στον πάγκο. Δύο αλλαγές για τους Σέρβους. Περνάει ο Βελίτσκοβιτς, αλλά περνάει και ο Ραντούλιτσα. Κώστα Πέροβιτς. Ευστοχή. 77-49, 5,5 περίπου. Τέταρτος σημερινός πόντος έναντι 8 που έχει μέσον όρο στο τουρνουά. Άλλο ένα παιδί που βοήθησε πάρα πολύ. Η Σερβία θα παίξει χωρίς σεντερφόρ στα τελευταία λεπτά. Βοήθησε πάρα πολύ ως αλλαγή του Νένατ Κρίστιτς και μάλιστα σε αρκετά παιχνίδια έχει και περισσότερους πόντους από τον μόνο NBA-er της ομάδας των Σέρβων. Καμπέθας. 77-50. Εκπληκτική πάσα του Γκασόλ στον Καμπέθας. Τι να πει για την πάσα του Γκασόλ. Εντάξει, είναι μια φάση που την κυνηγάνε πάρα πολύ με αυτό το κόψιμο και το screen που γίνεται, το τυφλό screen. Και κοιτάνε πάντοτε τον παίκτη που κόβει. Πριν από δύο χρόνια ο Γκασόλ δεν θα την έκανε αυτή την πάσα. Ο Μάρκ. Μιλάμε για τον Μάρκο και τον Πάου. Άμα την βλέπει τον αδερφό, την κάνει και εσύ. Το πρόβλημα είναι να έχει καλό αδερφό δηλαδή. Αν κατάλαβα καλά. Καμπέθας. 5 λεπτά για το φινάλε. Μάρκ Γκασόλ θα ακολουθήσει απονομή των χρυσών μεταλλίων στην Ισπανία, των ασημένιων στην Σερβία και των χάγκρων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα που ήρθε εδώ όχι με όνειρα χίλια, όπως μας είπε νωρίτερα στη συνέντευξη που θα δείτε μετά ο Γιάννης Μπουρούσης, αλλά για να πάει βήμα-βήμα, αγώνα-αγώνα και όπου φτάσει. Και έφτασε στο μικρό τελικό. Και αυτό είναι το σημαντικό. Βελίτσκοβιτς. Δεν βγαίνει πάσα στον Ούρο Στρίπκοβιτς. Πόποβιτς.
Φελίτσκοβιτς για τρεις. Αστοχή. Μπάλα έχετε στα χέρια του Ραντούλητσα που θα καρφώσει. Σκόρερ και αυτό σε ένα μεγάλο τελικό. Και είναι πολύ πιθανό τα πεδαρέλια αυτά της Σερβίας του Ντούντα Ιβκοβιτς να τα δούμε και σε άλλους τελικούς. Και να ο Πάο Γκασόλ. Δικαίως θα περάσει τα τελευταία 4,5 λεπτά. Δικαίως νομίζω. Εδώ τι έχει. Κάτι λέει ο Μάρκ. Εκνευρισμένος από ένα χτύπημα στον Αυχένα. Και θα παίξουν και μαζί. Ναι, ναι. Σπάνιο, δεν έχουν ελάχιστες φορές. Ελάχιστες. Έχει γίνει, αλλά όχι πολύ συχνά. Καθώς είναι center for και δύο, βεβαίως ο Πάο μπορεί να παίξει και πιο έξω. Άλλωστε στο ξεκίνημα της καριέρας του, θα θυμούνται φίλοι του μπάσκετ, 99-2000-2001, τις τρεις χρονιές που έπαιξε στην Μπαρσελόνα ως πιτσιρικάς, έπαιζε τριάρι, ούτε καν τεσάρι, ήταν τριάρι στην Μπαρσελόνα. Στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωμπάσκετ, στο Final Four, εδώ είναι κακή πάσα του Τζουλ προς τον Γκασόλ, στη Θεσσαλονίκη στο Final Four που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, στην Μπαρσελόνα ο Γκασόλ έπαιζε τριάρι, έβγαινε και σούταρε μόνο για τρεις. 79-52, 4-10 για το φινάλε. Ραντούλητσα. Τρίπκοβιτς, ωραία η πάσα και το κάρφωμα από τον Ραντούλητσα. Βλέπετε εδώ τον Μύροσλαβ Ραντούλητσα που περνάει και πετυχαίνει τον τέταρτο πόντο του σε ένα λεπτό. Καμπέθας. Καμπέθας, εγώ θα βάζα πάντως και τον Ναβάρο για να τελειώσει το παιχνίδι. Στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Κλαβέρ, Βίκτορ Κλαβέρ, 21χρονος φόργο της Παμέσα Βαλένθια. Ήταν draft φέτος, νούμερο 22 από τους Portland Trail Blazers. Καμπέθας στα 3,5. Αντίστροφη μέτρηση. Γκασόλ, τα βήματα για τον drive, αριστερό μπάσιμο. Δύο ακόμη πόντι για τον μεγάλο Πάο Γκασόλ. 81-54 με τον Γκασόλ στους 18 πόντους. 8-13 δίποτα σε 21 λεπτά. 11 rebound, 1 assist, 3 block shots. Και οι Ισπανοί φωνάζουν MVP, MVP, έχουν δίκιο. Αυτός θα είναι ο MVP εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ποιος το τελικό. Ψηφίσατε πεντάβα. Εγώ ψήφισα. Να ακούσουμε εσένα όμως. Ο Γκασόλ είναι ένας και είναι και MVP. Ο Λόρμπεκ είναι δύο. Δύο, σωστά. Σπανούλης τρία. Σπανούλης τρία. Ο Σπανούλης είναι στην πετάδα σίγουρα. Ψάχνουμε το playmaker και το τριάρι. Το τριάρι εμένα με προβληματίζει. Για ξαναπες τους. Τρεις έχουμε ψηφίσει. Σπανούλης. Το Λόρμπεκ, το Σπανούλη και τον Πάο Γκασόλ. Ας ο Δημήτρης να πει τους άλλους δύο. Κοίταξε, ο Ρούντι έπαιξε αρκετά τριάρι στην διοργάνωση. Μπορεί να είναι ο Ρούντι με τον Τεόντος έτσι οι άλλοι δύο. Ναι. Λογικά έτσι είναι. Ρούντι και Τεόντοσιτς πρέπει να είναι λογικά οι άλλοι δύο. Γιατί δεν νομίζω ότι κανένας άλλος από τους Σέρβους θα είναι στην πεντάδα. Όχι. Ο Ρούντι έπαιξε και πολύ καλά στα παιχνίδια εδώ τα τελευταία. Πάρα πολύ καλά ήταν. Σωστά. Προσπαθεί για το κάρφωμα ο μικρός ο Μπιέλιτσα. Έχει τραβήξει τις... Συγγνώμη να πω την αμαρτία μου. Ναι, να την πεις. Είναι το σκορ 81-56. Γίνεται μια φάση που κρεμιέται και ναι. Έχουν σκοθεί όλοι οι Ισπανοί και διαμαρτύρονται. Εντάξει. Συγχώρεσέ τους, διότι έχουν πάρει πολλά σημαίνια στο Ευρωμπάσκετ και αυτό το χρυσό το θέλουν πάρα πολύ. Γι' αυτό πολύ ουδέτεροι τους αντιπαθούν. Τρίπκοβιτς. Το τρίποντο η αντιπάθεια δεν παίζει μπάσκετ πάντως. Και εδώ οι Ισπανοί αποδεικνύουν πόσο μεγάλοι οι παίκτες. Είναι τεράστιοι οι παίκτες. Εδώ στο Ευρωμπάσκετ, παρότι στον αθλητισμό δεν υπάρχει ποτέ ούτε δικαιοσύνη ούτε αδικία, διότι το αποτέλεσμα είναι η δικαιοσύνη, αποκαθίσατε θεωρητικά μια αδικία. Φέτος το άξιζαν, όχι το άξιζαν, ήταν το φαβορί περισσότερο από ποτέ. Δεν το άξιζαν με βάση την εικόνα τους στην αρχική, το αξίζουν με βάση την εικόνα τους στα τελευταία παιχνίδια, στα νοκάουτ. Και αυτό είναι που μετράει. Εδώ ο Καμπέθας. Το σοου από τους Ισπανούς με τον Καμπέθας και τον Τζουλ. Μετά τον Ρούμπιο και τον Τζουλ και τον Κλάβερ θα τους συζητήσουμε τα επόμενα χρόνια. Είναι δεδομένο, είναι παίκτες με... που γνωρίζουν πολύ καλά τα βασικά, είναι παίκτες με σωματικά προσόντα, είναι παίκτες που μεγαλώνουν και γαλουχούνται δίπλα σε τεράστιους αστέρες και αυτό θα τους βγει σε καλό. Παίζουν στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, κακά τα ψέματα στη Λέγκα ΑΣΕΜΠΕ. Καμπέθας, ούτε και δεν κατάλαβε τι έκανε, για άλλο πήγε, άλλο του βγήκε. Στο τελευταίο λεπτό του τελικού, 83-59, η Ισπανία επιτέλους θα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να γίνονται φάουλ. Καλύτερος έκτος παίκτης υπάρχει. Δεν έχει. Δεν έχει, δεν υπάρχει αυτός. Άμα θέλεις να βάλουμε για σένα. Για σένα.
Σοφοκλής όμως έκανε ένα πολύ μεγάλο μάτς. Είχε, γενικά έκανε πολύ καλό τουρνουά. Έκανε καλά μάτς σε γενικές γραμμές. Να του δώσω βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι. Φοβερό τουρνουά έκανε. Most improved player. Αλλά σε σχέση με τους άλλους πέντε έκανε μόνο ένα. Γι' αυτό λέω. Ο Τεόντοσιτς έπαιξε και με τη Λιθουανία φοβερά. Γι' αυτό λέω. Δεν έπαιξε μόνο χτες. Παίκτης που ερχόταν από τον πάγκο όμως και έπαιξε τόσο καλά δεν είχαν πάρα πολλές ομάδες. Σοφοκλής ερχόταν από την απαλλαγή. Καλύτερος έκτος είπες. Ναι, καλύτερος έκτος. Γενικώς ο πιο βελτιωμένος. Έτσι, άστο βελτιωμένος γιατί υπήρχαν και άλλοι εκτεπαικτές. Και πάνε στις απονομές. Θα πάνε στις απονομές ο Όσκαρ Ρόμπερτσον και Μπιλ Ράσελ. Για να δούμε αν θα πάνε. Πάντως κάτι ετοιμάζεται εκεί. Ό,τι και να ετοιμάζεται, το χάλκινο μετάλλιο είναι δικό μας. Δεν μας το παίρνει κανένας. 83-60 η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μια ομάδα. Ο Βίκτορ Κλαβέρ. Θα τον δούμε και αυτόν. Μάλιστα, μάλιστα. Ενώ πρέπει να δείτε την αντίδραση του Σέρχιο Τζούλ που τώρα πανηγυρίζει. Είναι μια γενιά αυτοί οι δύο. Ναι, Σέρχιο Τζούλ και Βίκτορ Κλαβέρ. Ναι, και πολύ καλή, μάλιστα. Ναι, ναι, και πολύ καλή. 30 δεύτερα για το φινάλε. 85-60 οι Ισπανοί στον πάγκο πανηγυρίζουν. Εδώ το προπονητικό team. Ο Μουμπρού, ο Γκαρμπαχώσα, ο Γκαζόλ. Η παλιά γενιά αυτή που ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Μετά το 5, 6, 7, 8, 9, μια χρυσή τετραετία για την Ισπανία. Μια από τις κορυφαίες δυναστείες στο σύγχρονο μπάσκετ. Ο χρόνος σιγά σιγά εκπνέει. Η Ισπανία θα ανέβει στο βάθρο. Η Ισπανία θα γίνει βασίλισσα όπως της άξε. Ο Καμπέ θα στα στοχεί, αλλά τίποτα πια δεν έχει σημασία. Το πήραν με 25 πόντους διαφορά. Έτσι. Πανάξια, καθαρά. 3 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ένα σουτ που απλώς θα γράψει στην ιστορία το τελικό σκορ 85-63. Η Ισπανία, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, είναι πανάξια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μια από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε δει την τελευταία 20 ετία στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο. Η Ισπανία του Παο Γκασόλ, η Ισπανία του Χουάν Κάρλος Ναβάρο, του Μαρ Γκασόλ, του Άλεξ Μουμπρού, του Ρούντι Φερνάντεθ, η Ισπανία του Ραούλ Λόπεθ, η Ισπανία του Σέρχιο Σκαριόλο, του Καπέθας, του Ρέγες, του Κλαβέρ, του Ρίκι Ρούμπιο, του Γκαρμπαχώσα, η Ισπανία του Χρυσού Μεταλλίου το 2006 στην Ιαπωνία και των δύο ασημένιων στο Ευρωμπάσκετ πριν από δύο χρόνια στη Μαδρίτη και πέρσι στο Πεκίνο με αντίπαλο την Team USA, ουσιαστικά μια τεράστια ομάδα, μια μεγάλη δυναστεία. Ο Γκασόλ μετά τα 81 παιχνίδια στο NBA με τους Lakers ξεπέρασε την κούραση και τον τραυματισμό στο δάχτυλό του και 4 Ιουλίου ανακοίνωσε ότι θα είναι εδώ για να πάρει τον Χρυσό. Το είπε και το έκανε. Το ίδιο και ο Ναβάρο που ήταν και αυτός τραυματίας στο πόδι. Ξεπέρασε τον τραυματισμό και είπε ότι θα έρθει. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας. Υπάρχει απονομή του κυπέλου στην πολύ μεγάλη Ισπανία. Μια από τις κορυφαίες, επαναλαμβάνω, ομάδες της τελευταίας 20 ετίας. Και φυσικά η απονομή του Αργυρού στα παιδιά, στα παιδαρένια, στα πιτσιρίκια του Ντούντα Ιβκοβιτς. Και πάνω απ' όλα για μας η απονομή του χάρικλου μεταλλίου σε αυτή την απίθανη ελληνική εθνική ομάδα του Γιώνας Χασλάουσκας, του Βασίλη Σπανούλη και των υπόλοιπων παιδιών. Μείνετε μαζί μας, να είστε στην ελληνική τηλεόραση σε πολύ λίγο για τις μεγάλες αυτές απονομές, για τις τρεις, επαναλαμβάνω, τις τρεις νικήτριες του τουρνουά. Φίλες και φίλοι, μαζί και πάλι για μεγάλη στιγμή. Μια μεγάλη στιγμή ακόμα για το ελληνικό μπάσκετ, για το ισπανικό, για το σερβικό. Για αυτές τις τρεις ομάδες και όλους όσους εκπροσωπούν, δεν είναι απλά μια τελετουργική στιγμή. Είναι κάτι σημαντικότερο. Εδώ βλέπετε τους φωτογράφους να αποκρατήσουν τη στιγμή. Τα φλάς είναι έτοιμα να ανάψουν, να στράψουν στην κυριολεξία. Όπως άνθραψαν και βρόντιξαν οι παίκτες αυτοί των τριών ομάδων στις προηγούμενες 14 μέρες που είδαμε και παρακολουθήσαμε από κοντά. Είναι σημαντικές στιγμές για τους ίδιους τους παίκτες προσωπικά, για τους προπονητές, τους ανθρώπους των ομοσπονδιών, για όλους εμάς που παρακολουθούμε από κοντά, για όλους εσάς από το σπίτι. Είναι στιγμές του αθλητισμού που δικαιώνουν τις προσπάθειες ετών. Είναι στιγμές του αθλητισμού οι οποίες δικαιώνουν όλα όσα δεν γίνονται μόνο στο παρκέ αλλά και έξω από αυτό. Είναι η απόλυτη δικαίωση για μια μεγάλη ομάδα, για μια μεγάλη χώρα, για μια πραγματική δυναστεία αυτή τη δεκαετία, για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, του Πάου Γκασόλ. Ο Πάου Γκασόλ. Το χειροκρότημα τους αξίζει. Πάου Γκασόλ. 2 στα 2 μέχρι στιγμή. 2 στα 2 έχουμε Γκασόλ, έχουμε Λόρμπεκ, είναι η κορυφαία πεντάδα του Ρουά. Βασίλης Πανούλης, 3 στα 3 έχουμε. 4 στα 4. Ρούντι, 4 στα 4. Έχουμε 4 στα 4. Και ο πέμπτος, ο 5 στα 5, λοιπόν, συγχαρητήρια. Ο Τόντοσιτς, λοιπόν. Παρακαλώ, και τους 6 αριθμούς του Λότο. Πέσαμε και στους 5 μέσα, στο ποιο είναι η κορυφαία του Ευρωμπάσκετ. Ναι, και πολύ καλά μάλιστα. Μα κοίταξε, όταν έχουμε παρακολουθήσει όλους αυτούς τους αγώνες και έχουμε μεταδώσει τόσα παιχνίδια,
Λίγο ίσως να... είναι μικρή αδικία για τον Σοφοκλή. Αλλά να θεσπίσουμε το βραβείο του. Θα το κάνουμε εμείς. Πιο πετυχημένο παίκτη. Αυτοί είναι οι πέντε παίκτες. Λοιπόν, Μίλος Θεόντοσιτς, ο μεγάλος αυτός Σέρβος στα 22 του χρόνια με 6 στα 10 τρίποντα στον ημιτελικό με Σλοβενία. Ένας Μλόρμπεκ που κουβάλισε στις πλάτες του τη Σλοβενία όλο το δρόμο παίζοντας 35-36 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Ρούντι Φερνάντεθ μετά από μια μεγάλη χρονιά στο NBA και του Portland έκανε ένα μεγάλο πρωτάθλημα εδώ πέρα στην Πολωνία με την Ισπανία από θέση 2 και θέση 3. Βασίλης Φανούλης με 16 περίπου πόντους μέσον όρο δημιούργησε εκτέλεση, έκανε τα πάντα για την ελληνική ομάδα και την έφτασε στην τρίτη θέση. Και φυσικά Πάο Γκασόλ, ο πολυτιμότερος που επιτέλους παίρνει το χρυσομετάλλιο. Ο coach της εθνικής ομάδας της Πολωνίας που πήρε το ασημένιο εδώ πριν από 46 ολόκληρα χρόνια το 1963 παραδίδει τα βραβεία στους καλύτερους, τους πέντε καλύτερους του τουρνουά. Λοιπόν, πρόσεχε να ο Σπανούλης τι έχει κερδίσει σε μια χρονιά. Έχει κερδίσει πρωτάθλημα Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, κύπελλο Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, πολυτιμότερος παίκτης στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Εδώ βλέπουμε τον Σπανούλη. Τρίτος στην Ευρώπη χάλκινο μετάλλιο και στην καλύτερη πεντάδα. Συναγωνίζεται δηλαδή τον μεγάλο Πάου Γκασόλ που είναι πρωταθλητής στο NBA, που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και είναι τώρα και πρωταθλητής Ευρώπης. Και μπήκε και στην καλύτερη πεντάδα. Να και ο Μπιλ Ράσελ με τον Όσκαρ Ρόμπερτσον. Μεγάλες στιγμές. Πολύ μεγάλες στιγμές. Από τους καλύτερους περιφερειακούς ο ένας, από τους καλύτερους σέντερ φορ ο άλλος. Μπιλ Ράσελ, 11 φορές πρωταθλητής NBA με τους Boston Celtics, 12 φορές All-Star παίκτης. 22.500 περίπου rebound, παραπάνω από 22 rebound στο παιχνίδι και εδώ είναι ο Θεόντοσιτς. Τεράστια τιμή, δύο ζωντανοί θρύλοι του παγκοσμίου μπάσκετ να αποδίδουν τα έπαθλα τους καλύτερους πέντε του τουρνουά. Και δείχνει νομίζω εκτός των άλλων και τη σύγκληση των δύο κόσμων πέραν του Ατλαντικού και από εδώ της Υπήρου μας, της Ευρώπης. Εδώ ο Ρούντι Φερνάντεθ για να δούμε προφανώς κάποια highlights από τους κορυφαίους. Από το showtime των Φούργιας Δρόχας που με μεγάλη φούρια πήραν σήμερα το χρυσό. Το καμία αντίσταση ουσιαστικά από τη Σερβία. Το ήθελαν και το αξίζανε. Είπαμε, η Ισπανία μετά το χρυσό το 2006 στην Ιαπωνία, στο τελικό με την Ελλάδα. Ήτανε δεύτερη στο δικό της Ευρωμπάσκετ το 2007. Ήτανε δεύτερη πέρυσι στους Ολυμπιακούς, εδώ ο Θεόντοσιτς με αντίπαλο την Team USA. Και εδώ ήρθαν για να αποκαταστήσουν την ευρωπαϊκή τάξη. Τώρα βλέπουμε πλάνα από τους πέντε καλύτερους και ξεκίνησαν με τον MVP που είναι ο Πάου Γκασόλ. Πήγαν στον Playmaker, στον Ρούντι. Μάλλον όχι, πήγαν στον Θεόντοσιτς. Αν προλάβουν θα δώσουν κι άλλα highlights γιατί μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία. Όχι. Και θα ξεκινήσει η απονομή. Πάμε στην απονομή. Ο MVP τώρα. Περιμένει. Αυτός είναι, προδόθηκε ο σκηνοθέτης. Προδόθηκε. Κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζουν οι συμπαίκτες του. Πολυτιμότερος παίκτης ο Πάου Γκασόλ. Ο μεγάλος βασιλιάς του Ευρωμπάσκετ. Στα 29 του χρόνια, γεννημένος στις 6 Ιουλίου του 1980 στη Βαρκελόνη. Αυτός ήταν τεράστιος μπασκετμπολίστας. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την εθνική ομάδα, ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το μπάσκετ. Και θυμάσαι ότι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό πριν από το δικό μας τελικό. Έτσι. Στην Ιαπωνία. Δεν έπαιξε εκεί. Πήρε το χρυσό η Ισπανία. Φέτος έκανε μια μικροεπέμβαση στο δάχτυλο του χεριού του. Ήρθε εδώ όμως. Δεν έφυγε. Όχι. Έμεινε με την Ισπανία. Και στις 4 Ιουλίου έκανε τη δήλωση. Θα είμαι στο Ευρωμπάσκετ για το χρυσό. Και το τήρησε. Δείτε εδώ τον Πάου Γκασόλ. Αυτός ο τεράστιος παίκτης που κοιτάει τον κόσμο από τα 2-14. Και η Ελλάδα στην τρίτη θέση. Συγχωνόμαστε όλοι όρθιοι για να χειροκροτήσουμε τον τεράστιο άθλο της ελληνικής εθνικής ομάδας. Χάλκινο μετάλλιο εδώ στο Ευρωμπάσκετ. Χάλκινο μετάλλιο που μοιάζει με χρυσό για την Ελλάδα. Ένας πολύ μεγάλος άθλος στην ουβέλα των αναλογιών για μια ομάδα που έχει φέρει πάρα πολλές επιτυχίες. Η ενδοξότερη εθνική ομάδα της χώρας είναι το καμάρι και η περηφάνεια μας. Δύο χρυσά το 87 και το 2005. Δύο ασημένια και δύο χάλκινα. Τώρα μην ξεχνάμε και το χάλκινο του 49. Και είναι η ώρα για την απονομή. Ο αρχηγός Αντώνης Φώτσης στο χάλκινο μετάλλιο. Αντώνης Φώτσης, Γιάννης Καλαμπόκης, Γιάννης Μπουρούσης. Δίπλα είναι ο Νίκος Ζήσης, ο Βασίλης Φανούλης. Τα υπόλοιπα παιδιά, Στράτος Περπέρογλου, Κώστας Καϊμακόγλου, Νίκος Καλάθης, ο μεγάλος Σοφοκλής Χρουσιανίτης, Κώστας Κουφός, Γιώργος Φρίντεζης, Ανδρέας Λουνιαδάκης και το προπονητικό team με τον Λιθανό Γιώργος Καζλάουσκας, τον Γιάννη Σφερόπουλο, τον Δημήτρη Πρίφτη, τον αρχηγό της ομάδας, τον Γιώργο Κολοκυθά, Γιάννης Παπαγεωργίου, Σταύρος Ελληνιάδης, υπάρχει ο Γιάννης Ελευθεριάδης. Να θυμίσουμε ότι λείπει ο Νίκος Φιλίππου, δεν απουσιάζει από την εθνική ομάδα,
για προσωπικούς λόγους έμεινε στην Αθήνα και αυτός είναι εθνική ομάδα. Όπως εθνική ομάδα είναι και ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο Κώστας Ταταρής και τα υπόλοιπα παιδιά που κάθε χρόνο δηλώνονται, Δημήτρης στην 24η. Και είναι ακόμα ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος FIBA Europe και όλη η ομοσπονδία, είναι όλο το ελληνικό μπάσκετ. Στο πρόσωπο της ελληνικής ομάδας στο ελληνικό μπάσκετ βραβεύεται για μια ακόμη φορά. Θυμίζω ότι η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία και τη Σερβία είναι οι κορυφαίες ομάδες στους μικρούς. Έχουν πάρει τα 8 από τα 9 χρυσά μετάλλια στις τελευταίες διοργανώσεις των τριών τελευταίων ετών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στη δεύτερη θέση και πάμε στη Σερβία. Η Σερβία με τον Πόποβιτς, τον Τέπις, τον Τεόντοσις, τον Πάουνις, τον Πιέλισσα, τον Μάρκοβιτς, τον Τρίπκοβιτς, τον Ραντούλιτσα, τον Κρίστιτς, τον Πέροβιτς, τον Μελίτσκοβιτς, τον Μάτσβαν. Φυσικά τα παιδιά του Τούντα Ιβκοβιτς, ένας και δικός μας άνθρωπος, έχει υπάρξει πολλά χρόνια σε ελληνικές ομάδες, έχει οδηγήσει σε κύπελα Ευρώπης, έχει υπάρξει προπονητής του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, έχει υπάρξει προπονητής του Πανιωνίου, έχει υπάρξει προπονητής στις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, του Άρη βεβαίως. Η Σερβία επιστρέφει για τα καλά με Ντούσαν Ιβκοβιτς, αλλά και η Ελλάδα είναι πάντα εδώ. Το ελληνικό μπάσκετ είναι πάντα εδώ. Ακόμη και στη μεταβατική του περίοδο συνδυάζει το ταξίδι προς το αύριο με επιτυχίες, με μετάλλια. Δεν το περίμενε κανένας. Κι όμως παίρνουμε μετάλλιο εδώ. Επαναλαμβάνω, είναι το χάλκινο, αλλά μοιάζει με χρυσό. Τεράστιος άθλος για όλα τα παιδιά, για το προπονητικό team και κυρίως για δύο ανθρώπους, τον Γιώργο Βασιλακόπουλο και τον Γιώργο Κολοκυθά, που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια την πορεία της εθνικής ομάδας. Είναι μια χρυσή δεκαετία για την εθνική ομάδα. Αν σκεφτούμε τι έγινε από το 2004 μέχρι και φέτος, και περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη συνέχεια. Και ήρθε η ώρα για τους πρωταθλητές της Ευρώπης. Η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και με τη βούλα, με την υπογραφή του Παου Γκασόλ και των υπολείπων, είναι εδώ. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο 2006. Πρωταθλήτρια Ευρώπης φέτος. Δεύτερη μετά από ένα σκληρό τελικό με την Team USA πέρσι στο Πεκίνο. Μια από τις κορυφαίες ομάδες της σύγχρονης εποχής του παγκόσμιου μπάσκετ τα τελευταία 20 χρόνια. Η Ισπανία του Pau Gasol, του Rudy Fernández, του Ricky Rubio, του Juan Carlos Navarro, του Victor Claver, του Felipe Reyes, του Carlos Cabezas, του Raúl López, του Sergio Τζούλ, του Marc Gasol, του Alex Mombrou, του Jorge Carbajosa, του προπονητή, του Ιταλού, του Sergio Scariolo, ο οποίος πλέον είναι Ισπανός. Ισπανός, 11 χρόνια στην Ισπανία, με γυναίκα Ισπανίδα. Παιδιά που έχουν μεγαλώσει μόνο στην Ισπανία και μιλάνε Ισπανικά. Είναι Ισπανός και το αξίζει και αυτός. Είναι μια μεγάλη στιγμή για το παγκόσμιο μπάσκετ, γιατί νομίζω ότι καλύτεροι πρέπει να επιβραβεύονται μέσα από τις επιτυχίες. Και για την Ισπανία, χρυσή δεκαετία, η δεκαετία που διανύουμε, όπως και για τη δική μας εθνική ομάδα. Αυτή κι αν είναι χρυσή, οι Ισπανοί, οι οποίοι είχαν τις αποτυχίες τους και από εκεί πέρα βάλαν κάτω το αναπτυξιακό πρόγραμμα, βγάλαν μεγάλους παίκτες μέσα από αυτό. Βλέπετε εδώ τον Ρούντι Φερνάντεθ, τον Ρίκι Ρούμπιο, εδώ το προπονητικό team προεξάρχοντος του Σέρτζιο Σκαριόλο. Η Ισπανία που δεν ξεκίνησε καλά, έχασε από τη Σερβία στην πρεμιέρα του τουρνουά. Είχε προβλήματα, πήγε να αποκλειστεί από το τουρνουά στη συνέχεια, χάνοντας από τη Μεγάλη Βρετανία. Ανέκαμψε με τη Σλοβενία. Αλλά από εκεί πέρα, Δημήτρη, ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Από τη στιγμή που δεν έφυγαν νωρίς. Και ο αρχηγός, Βαγγέλη, ο αρχηγός Χουάν Κάρλος Ναβάρο από τα χέρια του Γιώργου Βασιλακόπουλου, του πρόεδρου του FIBA Europe. Και ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο σηκώνει το κύπελο που αξίζει στην Ισπανία. Η Ισπανία ήταν η καλύτερη, το κυνηγούσε πολλά χρόνια. Η αρμάδα, η υπερηχητική ομάδα του Παου Γκασόλ και του αρχηγού Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Ο Μπόμπερ από τη Βαρκελόνη, ο Μπόμπερ που δοκίμασε με επιτυχιακές στο NBA, πρωταθλητής Ευρώπης, το αξίζει, ένας μεγάλος σουτέρ, ένας μεγάλος σκόρερ. Η Ισπανία είναι εδώ. Και πριν ακούσουμε τον εθνικό ύμνο, πήγε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος και έδωσε συγχαρητήρια και στο Χουάν Σάιντ. Ισπανικός εθνικός ύμνος. Ανάξι οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι Ισπανοί, με τη σημαία τους
κιλά, στον ψηλότερο ιστό, αλλά και η δική μας σημαία, η ελληνική σημαία για την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο που μοιάζει με χρυσό για την Ελλάδα. Επίσης ψηλά ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος της FIBA Europe, που επί των ημερών του το ελληνικό μπάσκετ έχει γνωρίσει μεγάλες, πολύ μεγάλες στιγμές, δίνει συγχαρητήρια σε έναν έναν τους παίκτες, στο Σοφοκλή Σκοτσιανίτη, το μεγάλο πρωταγωνιστή του μικρού τελικού, έναν παίκτη τον οποίο μεταμόρφωσε ο Γιώνας Καζλάουσκας, μεγάλη συμβολή και του γυμναστή της εθνικής ομάδας του Γιάννη Παπαγεωργίου και των υπολείπων μελών του τεχνικού team, που βοήθησαν τους γιατρούς, τους θεραπευτές, τους πρωτιστές. Μπράβο, όλους όσοι είναι δηλαδή πίσω από τα φώτα και δεν έχουν την ευκαιρία για προβολή τις περισσότερες φορές. Και να θυμίσουμε για μια ακόμη φορά τα 12 παιδιά της ελληνικής εθνικής ομάδας, να θυμίσουμε τους παίκτες της ελληνικής εθνικής ομάδας που ήρθαν εδώ, σεμνά όπως είπαμε, ήρθαν εδώ για να υπενθυμίσουν ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι στην ελίτ, παραμένει στις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης. Και επίσης, μια που μιλάμε για το βάθρο, αξίζει και μια μικρή αναφορά και στους Σλοβαίνους, οι οποίοι για πρώτη φορά έσπασαν την κακή παράδοση. Έφτασαν στην τετράδα, έφτασαν πολύ κοντά και λήγησαν μόνο απέναντι στη μεγάλη ελληνική ομάδα του Φότσι, του Καλαμπόκη, του Μπουρούση, του Ζήση, του Σπανούλη, του Σκοτσιανίτη, του Περπέρογλου, του Καϊμακόγλου, του Καλάθη, του Κουφού, του Πρίντεζη και του Γλυνιαδάκη. Μια δωδεκάδα που είναι χάλκινη αλλά στην ουσία είναι χρυσή. Και να θυμίσουμε, επειδή είπαμε και τους τέσσερις μεγάλους απόντες, τους τέσσερις ομοδοφύλακες εθνικής ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, Μανώλης Παπαμακάριος, Γιάννης Γεωργαλής, να θυμίσουμε δηλαδή όλα, Δημήτρης Τσαλδάρης, όλα τα παιδιά που ήταν και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όλη του στην εθνική ομάδα, για τη μεγάλη εθνική ομάδα της Ελλάδας αυτήν την δεκαετία, της βάσης οποίας έβαλε στο ξεκίνημα τα γερά θεμέλια για να χτιστεί αυτό το σύνολο, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, από το Ολόκληρο το 2004 μέχρι το 2008, από τους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, εδώ στη μεταβατική σεζόν, με χάλκινο μετάλλιο που μοιάζει με χρυσό για όλα αυτά τα παιδιά. Έτσι, για και... το ελληνικό μπάσκετ σε ένα πολύ μεγάλο μπασκετικό, ελληνικό μπασκετικό καλοκαίρι. Με πέμπτη θέση των γυναικών του Κώστα Μίσα και πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία μας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών. Με δεύτερη θέση στο παγκόσμιο των εφήβων στη Νέα Ζηλανδία με προπονητή τον Γιώργο Βλασόπουλο και πρωταγωνιστές πολλούς από τους επόμενους εστέρες της επόμενης γενιάς του ελληνικού μπάσκετ. Με χρυσό στη Ρόδο πάλι με Κώστα Μίσα, Τζόρτζι Δικαιολάκο και τα άλλα παιδιά. Να αναφέρουμε όλους δηλαδή τους εργάτες του ελληνικού μπάσκετ. Να μην ξεχάσουμε κανέναν. Έτσι, και να θυμίσουμε ότι αυτή η εθνική ομάδα σε αυτή τη μεγάλη δεκαετία ξεκίνησε από δύο στραπάτσα. Ένα το 1999 στη Γαλλία και ένα δεύτερο στη Τουρκία το 2001. Βάλε και ένα τρίτο. Βάζω και γιατί μας πόνεσαι περισσότερο το τρίτο. Η πέμπτη θέση της Σουηδίας σε ένα τουρνουά που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και εκεί μετάλλιο, και από εκεί και πέρα ήταν η πέμπτη θέση το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά από την επόμενη χρονιά στο Βελιγράδι, 2005 χρυσό μετάλλιο, 2006 το ασημένιο στον κόσμο, 2007 η τέταρτη θέση, 2008 η πέμπτη θέση στους Ολυμπιακούς και τώρα πάλι το χάλκινο μετάλλιο. Δεν λείπουμε, Δημήτρη, από κανένα μεγάλο ραντεβού από το 2002 και μετά, από το 2003 για να ακριβολογούμε και μετά. Η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση φέτος, παίρνει το χάλκινο μετάλλιο, αλλά του χρόνου θα είναι πλήρης. Τουρκία ερχόμαστε είναι το σύνθημα. Και λίγο πριν το τέλος να δώσουμε το λόγο και στον Γιώργο Λιμιάτη για να μας δώσει δύο τίτλους για αυτή την ελληνική εθνική ομάδα και αυτή την ισπανική ομάδα, για να πάμε και στην αποφώνηση. Ενώ, συγγνώμη Γιώργο, όσο βλέπουμε highlights, ωραία highlights, οι Έλληνες παίκτες κάνουν όλοι με μια μεγάλη ελληνική κερκίδα. Και αυτή τη φορά υπήρξε μεγάλη ελληνική κερκίδα, έστω και τις τελευταίες μέρες εδώ στο Κατοβίτσε. Πάνω από 500 άτομα. Γιώργο. Νομίζω ότι υπήρξε δικαιοσύνη σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για όλες τις θέσεις. Η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα. Οι Σέρβοι πήγανε άξια στο τελικό. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Νομίζω ότι είναι τεράστια επιτυχία. Πολύ μεγάλη για το ελληνικό μπάσκετ. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Νωρίτερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας, έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα και εκ μέρους όλου του ελληνικού λαού είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά που απέδειξαν και πάλι πόσο μετράει η ελληνική ψυχή και το ομαδικό πνεύμα. Έγιναν ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως μέσα σε 6 εβδομάδες. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, με 9 καινούργια πρόσωπα σε σχέση με το 2007, με άλλο προπονητή και με τη μισή ομάδα σε σχέση με τους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, που χάσαμε την πρόκληση στη ζώνη των μεταλλίων για ένα σουτ. Ο Σπανούλης το έχασε τότε, αλλά τα έβαλε όλα με την Τουρκία. 6 στα 9. Λοιπόν, μια κουβέντα τελευταία. Ναι, τελειώνει και το κύκλωμα. Να προστατεύσουμε το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό και όποιος καταλαβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που το προστατεύουν πάντως. Λοιπόν, περισσότερο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και όλο το παρασκήνιο και από, και από το ξενοδοχείο της εθνικής ομάδας, το πλέτη που θα στηθεί, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση για το Κατοβίτσι. Προς το παρόν, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τις μεταδόσεις, από όλους όσοι εργάστηκαν όλες αυτές τις μέρες, και ήταν πολλοί και στην Αθήνα και εδώ, από τα παιδιά του συνεργείου,
από τον Κώστα Σπουλάβουνα στο ρεπορτάζ, από τον Παναγιώτη Φιλίππου που ήταν στην επιμέλεια και το συντονισμό της δουλειάς μας. Να μην ξεχάσουμε τον Κωνσταντίνο Μελάγιες και τον Γιάννη Νάτου που είχαν πάει σε άλλες πόλεις και έκαναν τις παράλληλες μεταδόσεις. Η ΕΡΤ μετέδιδε παιχνίδια σε όλο αυτό το τουρνουά, όχι μόνο από τον όμιλο της εθνικής ομάδας, αλλά και από τους άλλους ομίλους που προσπαθούν. Από το ΕΤΕΝΑ.net και από το Sport Plus. Από τον Γιώργο Λιμιάτη που ήταν στο σχόλιο, από τον Βαγγέλιο Άνου και από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Μια κουβέντα ακόμη, Δημήτρη, και για τη δουλειά που έκαναν και τα παιδιά της ΕΡΑΣΠΟΡ με ζωντανές καθημερινές μεταδόσεις, ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις. Ο Λεωνίδας ο Μενεγάκης, ο Κώστας ο Σωτηρίου, ο Γιάννης ο Τεντόπουλος. Ο Σωτήρης Γεωργίου, ο Γιάννης ο Τεντόπουλος, ο Λεωνίδας ο Μενεγάκης. Τώρα θα ξεχάσω κανέναν. Τους είπες όλους. Ήμασταν όλοι εδώ, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά περισσότερο από όλους εμάς έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε η ελληνική εθνική ομάδα των ανδρών. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, από όλους όσους εργάστηκαν αυτές τις μέρες από εδώ, από την Πολωνία, να είστε καλά. Καλό επόμενο μπασκετικό ραντεβού του χρόνου με την Αθηνική Κωνσταντινούπολη, βεβαίως. Αλλά εμείς θα δώσουμε το επόμενο μεγάλο μπασκετικό ραντεβού του χρόνου στο Παγκόσμιο στην Κωνσταντινούπολη. Να είστε καλά από όλους εμάς. Καλό βράδυ από το Sport Arena, από το Κατοβίτσα, από την Πολωνία. Γεια σας.